Οπότε θα το πατά και θα σου βγάζει ένα κέρδο και θα κάνει τσουκου, 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 τσουκου και θα ψάνει να βρει εκεί πέρα να πατήσει κάτι μετά από 10 ώρε. Ώστε να μπορούμε εμεί να το παίζουμε 1, 2, 3, 5 ώρε. το, TV Box εννοώ να βάζουμε να παίζει ταινίε. Το μεταξύ λεπτομέρεια εδώ έχει ένα μικρό χάρακα μέχρι 10 εκατοστά για να μετράνε το τσουτσούνι του Κινέζου λογικά. Σοβαρά τώρα. Άμα δεν είχε το φίλτρο κάτω που δεν ξέρω τι κάνει, ψινόμουν να κάνω δύο σιλό να δω πώ είναι. Μήτρε. Πρέπει να καλό, του κερατάει. Για πάλι για μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα mega unboxing. Μπορεί να είμαστε περίπου ένα μήνα σε καραντίνα, αλλά η ζωή και τα ψώνια συνεχίζονται κανονικά. Απλά έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Από εκεί που θα πήγαινε με τα μετρητά σου, την καρτούλα σου και θα κάνει και τη βόλτα σου με το καφεδάκι στο χέρι να πα ένα πολυκατάστημα ρούχων ή να πα ένα μεγάλο κατάστημα ηλεκτρονικών, πλέον κάνει αυτέ τι αγορέ online από την άνεση του καναπέ σου, του κρεβατιού σου ή οποιοδήποτε άλλο δωματίο του σπιτιού σου θε. Έννοιες όπως να ψωνίζεις μέσω PayPal ή να μην ψωνίζεις μόνο από τα εγχώρια καταστήματα αλλά να διευρύνεις λίγο και τους ορίζοντές σου και να ψωνίσεις και από κάποιο ευρωπαϊκό Amazon έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Οπότε, όπως είναι λογικό, τα δέματα συνεχίζουν να έρχονται και γι' αυτό θα κάνουμε αυτό εδώ το unboxing. Πριν λίγο καιρό σου είχα κάνει αυτό το unboxing εδώ πάνω δεξιά, που σου εξηγούσα και κάποια πράγματα, ότι κοίτα να δεις, επειδή χειρίζονται τα δεματάκια σου μέσα στην πανδημία 10, 20, 30 νοματέοι, Πάρε και εσύ κάποια μέτρα. Μην με έρθει ο κούριερ, α πούμε, και κατευθείαν εσύ τρέξει με τα χέρια σου. Α, ήρθε το δεματάκι μου, επιτέλου ενθουσιασμό να το πάρει. Τράβα του μια καλή υπολείμμαση. Άστο στην άκρη, κάποιε ώρε. Και μετά το δεματάκι σου θα είναι εκεί και θα σε περιμένει. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι όλα ρόδινα τώρα αυτή την περίοδο. Υπάρχουν μεγάλε καθυστερήσει, ειδικά άμα ψωνίζει από τα ελληνικά καταστήματα, γιατί και οι κούριερ έχουν μπουκώσει. Από εκεί που είχαν 10.000 δέματα τη μέρα, έχουν 1 εκατομμύριο δέματα τη μέρα. Ναι, γιατί όσο είστε κλεισμένοι μέσα, σα έχει πιάσει καταναλωτική μανία και όλο θέλετε να ψωνίζετε πραγματάκια. Αλλά και οι ίδιε εταιρείε αντιμετωπίζουν αρκετά προβληματάκια σε στόκ. Τώρα, κάποια φαινόμενα, όπω κάποιοι μαυραγωγοί που έχουν βρει την ευκαιρία τώρα, και α πούμε ένα οξύμετρο που το αγόραζε 10 ευρώ προ-κρίση, τώρα έχει πάει στα 40 και στα 50, ε. Κάποιε webcams που από τα 4 ευρώ πήγαν στα 40 ή από τα 50 πήγαν στα 200. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη, τα σημειώνουμε και θα λογαριαστούμε μόλι τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Όποιο έχει χρησιμοποιήσει αυτή την περίοδο για να βγάλει χρήματα εύκολα, απλά μετά θα τη φάει. Λοιπόν, α αφήσουμε αυτά στην άκρη και να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Αυτό το διάστημα έχω παραλάβει δέματα τόσο από το εξωτερικό, από την Κίνα που ψώνουμε συνήθω, από τα ευρωπαϊκά Amazon, γερμανικό, ισπανικό, αγγλικό, ιταλικό, γαλλικό. Κανονικά και από τα πέντε ψώνισα μια χαρά και μου ήρθαν τα πραγματάκια πάρα πολύ γρήγορα αλλά και από εγχώρια καταστήματα. Το μεγαλύτερο μπούκομα, να είμαι ειλικρινή, το είδα σε κάποια παιχνιδάδικα, α πούμε, που πήγα και ψώνησα κάποια δώρα για το Πάσχα, για τη βαφτιστήρα και αυτά. Που εκεί πέρα, ναι, μου είπαν κιόλα, όταν πα να ρίξει παραγγελία, ότι κοίτα να δει θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 15 μέρε, καταλαβαίνει φόρτο, οπότε πάμε μετά το Πάσχα. Οπότε και μερικά πράγματα πήγα και τα ψώνησα κατευθείαν από site του εξωτερικού. Μπορεί να πλήρωσα, α πούμε, 3 και 4 και 5 ευρώ παραπάνω μεταφορικά για express αποστολή, να έρθει δηλαδή με DHL ή με UPS, για να έρθει γρήγορα. Παρά να περιμένω τώρα από το ελληνικό κατάστημα που θα δώσουν 5 ευρώ, αλλά με την ACS, τη γενική ταχυδρομική, τη Spindex και γενικά όλου αυτού του couriers θα έχω και μεγάλε καθυστερήσει για να μου έρθει στο σπίτι. Γενικά, παιδιά, αυτή την περίοδο γνώμη μου είναι ότι άμα μπορεί να διαθέσει κάποια έξτρα χρήματα για να διαλέξει εξπρέ μεθόδου αποστολή, δηλαδή με courier, για να αποφύγει τελείω το ταχυδρομείο, μην πα τώρα εκεί που υπάρχει συνοστισμό να βγαίνει από το σπίτι σου χωρί λόγο. Πήγαινε και κάνε αυτή την υπέρβαση, δώσε τα κάποια χρήματα παραπάνω για να έχει το κεφαλάκι σου ήσυχο. Α, και επίση, άμα πα να πάρει κάτι με air parcel, ή free shipping ή γενικά αυτέ τι unregistered μεθόδου, εκεί πέρα να ξέρει ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερε καθυστερήσει. Γιατί ακόμα και τα τοπικά ταχυδρομεία δεν βγαίνουν συνέχεια. Α πούμε, είχα δέματα εγώ στο ταχυδρομείο που είχαν σκάσει, έβλεπα εγώ το tracking number που το κοιτάω ηλεκτρονικά και δεν μου είχε έρθει ποτέ ηδοποιητήριο. το ειδοποιητήριο. Το ειδοποιητήριο ήρθε μετά από 4 μέρε. Ή ακόμα και εσεί που περιμένετε κάποιε κάρτε από τα βίντεο που είχα κάνει με τη ρεύολο του και την που μπορεί να πατήσεις εδώ πάνω δεξιά, είναι στο κατάστημα και δεν τι έχει φέρει απλά στο σπίτι σα ο ταχυδρόμο. Θα πρέπει να του πάρετε τηλέφωνο ή να πάτε εκεί πέρα και να του πείτε: Γεια σα, έχω ένα μικρό γράμμα, ένα μαύρο φακελάκι τέλο πάντων, που ήρθε από μια χώρα του εξωτερικού, από την Κέρβα, α πούμε, ή τη Γερμανία, και έχει μέσα μια κάρτα μου, θέλω να μου τη δώσετε. Δεν βγαίνουν όλα για παράδοση, οπότε δεν μπλέκουμε με απλέ μεθόδου και ό,τι έχει να κάνει σχέση μελτά εκτό από τι priority direct mail μεθόδου. Μεγάλη εισαγωγή, αλλά παιδιά είναι αυτό: ότι θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα πριν αρχίσω και σα δίνω πραγματάκια που μπορεί να ψηθείτε να αγοράσετε. Πριν όμω φάξω την πρώτη σακουλίτσα, χάρηκα πάρα πολύ που μου δείξατε εμπιστοσύνη και ψωνίσατε αυτό εκεί πέρα το DigiNote. Πολλοί από εσά ή άλλω, πέρα από το βίντεο που είχα τραβήξει, έχετε έρθει και στα lives μου που το χρησιμοποιώ συνέχεια, οπότε ήταν μία από τι καλύτερε αγορέ που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα. Μη σου πω τα τελευταία χρόνια. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα τώρα που θα δει θα τα κάνουμε unboxing και όχι review. Το review προποθέτει κάποια χρήση εβδομάδων, ακόμα και μηνών, για να δούμε αν ένα προϊόν αξίζει. Α πούμε, μία από τι πιο πρόσφατε αγορέ μου είναι αυτό εδώ πέρα το Unbernic. Είναι μια φορητή κονσόλα που έχει μέσα έναν καλό επεξεργαστή που σηκώνει emulation, δηλαδή να παίζει τα παιχνίδια του PlayStation, του Pro, του να παίζει α πούμε του Dreamcast, να παίζει Nintendo, καλά εντάξει αυτά για πλάκα. Που περνά μέσα κάποιε ROMs και παίζει άψογα. Χρειάζεται λίγη δοκιμή ακόμα. Αυτά τα δείγματα τα πρώτα είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν μπορώ εγώ με το που θα ανοίξω το πακέτο να το ανοίξω, να παίξω ένα παιχνιδάκι και να σου πω πήγαινε αγόρασέ το. Άλλο ένα λαμπρό παράδειγμα είναι αυτή η κάμερα που βλέπει εκεί πέρα. Η Fimi Palm. Την έχω από τον Ιανουάριο μαζί με κάποια άλλα προϊόντα που θα σου δείξω σε αυτό το βίντεο και δεν έχω δημοσιεύσει το review. Μου το στείλανε πιο νωρί, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, περίμενα και εγώ κάποια updates να στρώσει. Η τιμή ανέβηκε αδικαιολόγητα και άμα είναι να πα να δώσει 180 και 190 ευρώ για αυτό το πράγμα, πήγαινε δώσει 50 ευρώ παραπάνω και πάρε μια GoPro 7 Black. Που πλέον η τιμή τη έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και όχι, δεν είμαι τρελά ενθουσιασμένο με εκείνο και το προϊόν. Πάνω στο τραπέζι, εντωμεταξύ, βλέπει και άλλα πράγματα, όπω αυτό το EveBot. Το θυμάσαι, που ήταν αυτό το στυλό που έγραφα πάνω στο τραπέζι, ότι θετικό σε κορονοϊό και τέτοια. Δυστυχώ, πολλέ φορέ αυτά που βλέπει στο βίντεο στο YouTube είναι μαγικέ εικόνε. Το συγκεκριμένο προϊόν, έβλεπα και εγώ πάρα πολλά reviews και λέγανε, Κοίτα, εδώ ένα απλό φανελάκι, αυτό ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα εκτυπωτή χειρό. Εντάξει, μπορεί να τυπώσει πάνω σε επιφάνειε περίεργε, σε γυαλί, σε ξύλο, σε κάποια κούτα, ακόμα και σε μπλούζε. Και βλέπα εγώ κάποια ωραία βιντεάκια εκεί περίπου 5 λεπτά, που λέει: Κοίτα εδώ, μια απλή λευκή μπλούζα, έβαζε το κόκκινο μελάνι, την έκανε σου πρίμα από πάνω, και λέει: Δε εδώ ένα απλό μπουλουζάκι των 5 ευρώ, το έκανα ξέρω εγώ 150 ευρώ. Έβαλε ε, βαλεντσιάγκα, έβαζε χίλιε δυο βλακίε πάνω. Το δείχνει εκεί πέρα ωραία και καλά, αλλά κανένα δεν σου είπα, α πούμε, ότι ναι, θα το βάλει πάνω στο γυαλί. Αλλά η υγρασία το επηρεάζει, οπότε μετά από λίγε μέρε θα αρχίζει να στάζει όπω έχω κάνει εγώ ένα βίντεο στο Instagram, θα το ανεβάζω μια από αυτέ τι μέρε. Κανένα δεν σου είπε ότι. Ναι, δείχνει ότι τυπώνει το χέρι, αλλά το αποτέλεσμα είναι χάλια. Είναι, είναι αυτέ οι βλαμμένε οι μαγικέ εικόνε. Λοιπόν, αρκετά σε κούρασα με την εισαγωγή και πάμε να δούμε εδώ πέρα το πρώτο μα δεματάκι. Το πρώτο μα δεματάκι, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα, είναι 2-1. Έρχομαι λίγο εδώ πέρα με το κοπίτι τη Άμμη, μάλλον θα. Α, όχι, καλά, έκοψε. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάτι μπλε που είναι το κούτζο και από την πάνω μεριά άλλο ένα TV Box. H96 Max 8K. Ultra HD. Το 8K δεν το σχολιάζω. Θυμόμαστε παλιότερα που είχα φέρει το billing το 6K και τα αποτελέσματα ήταν τραγελαφικά. Γι' αυτό που είμαι όμω πολύ ενθουσιασμένο με αυτό πέρα το δεματάκι και μάλλον είναι το πρώτο που θα κοιτάξω είναι αυτό εδώ. Γκούτζο. Ναι, θα μου πεις ρε φίλε τι όνομα. Γκούτζο. Γκούτζο, παιδιά, τα ονόματα είναι κινέζικα. Μην ψάχνετε. Όπω, α πούμε, η Βίωφο που βλέπει εκεί πέρα έχει λύθει όνομα, αλλά είναι η καλύτερη τάσκα που μπορεί να αγοράσει από την Κίνα. Έτσι, και το Γκούτζο ίσω είναι από τα καλύτερα πραγματικά σύρματα καμεράκια που μπορεί να πάρει. IP κάμερε. Πραγματικά σύρματα. Σωτήρι, μα έχει δείξει παλιότερα μία σαα. Είναι αυτό που μα λέει συχνά, φίλοι, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν κάνει unboxing πάνω στο τραπέζι και βάζει τέτοιε τσαχμινιέ ακριβώ. Εκείνη η κάμερα τη Xiaomi είναι από αυτό εδώ πέρα το βίντεο που μιλούσα πιο αναλυτικά για τι IP κάμερε και έχει ένα gateway, τη βάζει έξω και έχει μεγάλη αυτονομία. Αλλά δεν καταγράφει όλο το 24ωρο. Άμα τη βάλει ένα ψηλό σημείο για να μην έχουν πρόσβαση ο καθένα, πηδήξει, τη πιάσει και αρχίζει και τρέχει. Εκεί πέρα θα πρέπει να πηγαίνει μετά με σκάλε και τέτοια να τη φορτίσει μια φορά στο τετράμινο, πεντάμινο ανάλογα τη διαρρυθμή που έχει κάνει. Οπότε να δούμε λίγο και αυτήν εδώ τη λύση που σκέφτομαι να τη βάλω εδώ ακριβώ. Δηλαδή από την έξω μεριά, εδώ πέρα στα παράθυρά μου. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, Gujo Solar Powered Battery IP Camera System. Wireless Camera και Simple Installation. Monitor your property from anywhere. Τι σου λέει με λίγα λόγια, ότι παίρνει ενέργεια από τον ήλιο, έχει το φωτοβολταϊκό εδώ πέρα που φορτίζει την μπαταρία του. Οπότε θα το βάλει σε ένα σημείο που να βλέπει τον ήλιο και μετά την κάμερα τη βάζει εκεί που σε βολεύει. Είναι απλή εγκατάσταση και βλέπει απομακρυσμένα τι γίνεται στον χώρο σου. Οπότε, τη βάζω σε ένα σημείο, fixed, φορτίζει μόνιμα. Φυσικά και βεβαιώνομαι πρώτα ότι έχει καλό σήμα WiFi από το router μου. Και άμα δεν έχω καλό router ή άμα έχω κάποιο του παρόχου, ίσω να χρειαστεί να αγοράσω άλλο ένα, που σου έχω λύσει και για αυτή στα επόμενα πακετάκια που θα δούμε. Οπότε το βάζει και ξενιάζει. Μια ζωή το αφήνει εκεί πέρα και δουλεύει. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το είναι το μοντέλο το Α3, wireless IP camera με solar panel. Έχει με ενσωματωμένη μπαταρία 6.000 μιλιαμπερορίων ή μπ. που επαναφορτίζεται και βλέπουμε 10 μέτρα IR night vision. Δηλαδή έχει και υπέρυθε για να βλέπει το απόλυτο σκοτάδι. Μπορεί να μιλήσει και να σε ακούσουν, ναι, οπότε έχει και ένα μικροφωνάκι εδώ πέρα για να μπορεί να πει κλέφτη, μικλέβη και φύγε. Και 130 μύρε wide viewing angle. 130 μύρε είναι αυτό που λέμε το field of view, δηλαδή το πεδίο που μπορεί να δει. Οπότε έχουμε 130 μύρε και βλέπει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Είναι ευρυγώνιο δηλαδή ο φακό. Μα λέει ότι μπορούμε να βάλουμε και microSD για να αποθηκεύει και εκεί πέρα όλα τα κλιπάκια που έχει καταγράψει. Ε, waterproof είναι αδιάβροχη και έχει και PIR sensor. Οπότε και έναν αισθητήρα κίνηση και αντιλαμβάνεται τη την κίνηση και ενεργοποιείται με αυτό. Από την πίσω μεριά έχει δύο QR codes που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε Apple συσκευή αλλά και Android. Αλλά αυτό που βλέπω με μια πρώτη ματιά είναι η απουσία κάποιου on-vif συστήματο. Δηλαδή να μπορώ να τη συνδέσω με ένα εικονικό καταγραφικό, με ένα NVR μου και να βλέπω ανά πάσα στιγμή όλο και το 24ωρο τι γίνεται εκεί και να αποθηκεύει και το footage. Συνήθω με αυτέ εδώ πέρα τι κάμερε που έχουν μια μπαταρία, για να μην σου τελειώσει η μπαταρία πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και αν έχει το φωτοβολταϊκό γιατί δεν πρόλαβε να φορτίσει, εκεί πέρα κρατάνε μόνο κάποια κλιπάκια. Δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να δει όλο το 24ωρο. Ένα παράπονο που είχαν πάρα πολύ με αυτή τη Xiaomi, αν και το είχα αναφέρει στο βίντεο. Οπότε ελπίζω με αυτήν εδώ πέρα την Gujo να έχει λυθεί αυτό το θέμα και. ό! Oh. Ε, ναι, φιλέ. Ήξερα ότι έχει φωτοβολταϊκό, αλλά ναι. Όχι τόσο μεγάλο, ρε φίλε. Κοίτα εδώ τώρα ένα θηρίο και πρόσεξε. Έχει από πίσω το πινάκι που το συνδέουμε. Εντάξει, micro USB είναι. Χαρακτηριστικά μα λέει volt, 32 3,2W. Οκ. Okay, 180x155x15 χιλιοστά. 4 μέτρα micro USB καλώδιο. Οπότε, φίλε. Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να το βάλω κοντά. Οπότε, φίλε, ακόμα και αν το βάλει σε ένα σημείο που έχει ίσιο η κάμερα. Εσύ με 4 μέτρα καλώδιο μπορεί να το σηκώσει, ξέρω εγώ, πάρα πολύ ψηλά που θα βλέπει. Πάνω από τα δέντρα ή πάνω στη ταράτσα τελείω. Πάρα πολύ καλή φάση. Τώρα βέβαια μην το βάλει έτσι γιατί θα γεμίσει κουτσουλιέ από πουλιά και δεν θα βλέπει τίποτα. Αλλά πάρα πολύ χρήσιμο. Και από ό,τι βλέπει από την πίσω μεριά έχει και υποδοχή για να το βάλει σε καρφάκια, αλλά και να το διδώσει σε mount για α πούμε άμα θε να είναι με γωνία κάπου. Καλή φάση. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει εδώ πέρα άλλο ένα καλώδιο USB σε micro USB. Έχει αυτή τη βάση που βλέπει εδώ πέρα ότι με τα λενάκια μπορούμε να φτιάξουμε και τη γωνία για να αστερωθεί η κάμερα, λογικά. Μετά έχουμε κάποιε κολλητικέ ταινίε 3M που, άμα είναι σε εξωτερικέ συνθήκε. Καλύτερα να μην τι βάλει αυτέ, αλλά να ανοίξει τρυπούλε. Αλλά εντάξει, άμα δεν μπορεί να ανοίξει τρύπε, οκ. Okay. Έχουμε βίδε και ούπατ, βίδε και ούπατ. Και αυτέ εδώ πέρα τι βάσει που λογικά μπαίνει η κάμερά μα. Κάτσε να τη βγάλω και εδώ πέρα, να τη δούμε και λίγο για διαστάσει. Ναι, εδώ είναι που έρχεται και κουμπώνει η κάμερα. Κάτσε και το βιδώνει από δικά κάτω μεριά και φτιάχνει τη γωνία. Τώρα, αυτή είναι και διάβροχη, λέει. Από την πίσω μεριά υπάρχει ένα πορτάκι που σου έχει ένα micro USB καλώδιο για να μπει μέσα λογικά αυτό. Οπότε κάπου θα έχει μια υποδοχή για να βάλουμε το φωτοβολταϊκό. Μάλλον, και εδώ πέρα υπάρχει υποδοχή για τη MicroSD. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και μια καρτούλα μέσα και να καταγράφει τι βλέπουμε ε, στα χαρτιά. Κάτσε να ανοίξω και εδώ. Στα χαρτιά φαίνεται υπέροχη. Και εδώ πέρα βλέπει και το PIR sensor, δηλαδή τον αισθητήρα κίνηση. Που εδώ πέρα θα πιάνει την κίνηση και θα σου θέλει ειδοποιήσει. Στα χαρτιά φαίνεται υπέροχη, εντάξει. Μπορώ να στη βάλω και εγώ εδώ πέρα μια στιγμή να συνδέσουμε το, το app, να δει πώ γίνεται η σύνδεση. Αλλά το συγκεκριμένο προϊόν θέλω να το αφήσω λίγο να κάνω ένα review. Μπορεί να πάρει μια εβδομάδα, μπορεί να πάρει ένα μήνα, μπορεί να μην μου ξεφορτήσει και ποτέ και να το κάνω μετά από 2-3. Θέλω να το δοκιμάσω αρκετά. Γιατί είναι ένα προϊόν που εντάξει δεν είναι και απολευθυνό. Εντάξει, για τη τιμή του και για αυτά που προσφέρει είναι αρκετά οικονομικό, αλλά θέλω να είμαι σίγουρο ότι δουλεύει σωστά, ότι δεν ζεσταίνεται, α πούμε, πάρα πολύ και κάποια στιγμή τα κλάνει, ή ότι θα αντέξει σε μια βροχή σε ρηπέ νερού. Αυτά θέλω να τα δω στην πορεία. Και κατά πόσο μπορεί να φορτίσει το φωτοβολταϊκό. Εντάξει, γιατί εντάξει, το φωτοβολταϊκό θα κάνει μια συντήρηση τη μπαταρία, απλά δεν νομίζω να λειτουργεί για μια ζωή, Απλά θα παρατείνει κατά πάρα πολύ τη διάρκεια ζωή του. Δηλαδή να μην χρειαστεί να το ξαναφορτίσουμε άλλη ώρα. Τώρα βέβαια ξέρει πώ πάει. Μπορεί να κάνει κάποια claims, άμα πάτε και εσεί στο link που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Μπορεί να πατήσει και να σου λέει: Φίλε, καταγράφω συνεχόμενα για τρει μήνε. Αλλά για αυτού του τρει μήνε θα σου έχει αστεράκια πιο κάτω και θα σου λέει: Ναι, τρει μήνε με δύο ώρε λειτουργία την ημέρα, με ειδοποιήσει μεταξύ του ανά πέντε λεπτά και κάτι άλλα περίεργα για να φουσκώσουν το νούμερο, εντάξει. Θα το δούμε στη πράξη. Ωραία, και αφού τελειώσαμε με την IP κάμερα, πάμε να δούμε αυτό εδώ το προϊόν. H96 Max 8K, καλά, Ultra HD, Android HD TV Box. Άλλο ένα TV Box. Έχω κουραστεί να φέρνω TV boxes και να μην σα τα δείχνω ποτέ. Γιατί τα περισσότερα δεν αξίζουν, έχουν κάποια θεματάκια που δεν χρειάζεται να κάνω ένα αναλυτικό review για να σου πω αυτό το προϊόν, α πούμε, είναι για τον Πούτσο. Και μια και μιλάμε για TV boxes και αυτή την περίοδο που έχετε κλειστεί όλοι στο σπίτι, βλέπετε ότι δεν σα καλύπτει η smart σα τηλεόραση. Πάμε να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Μην boxes θα γκρινιάξουν πάρα πολύ γιατί έχει μόνο μία USB από πίσω. Εγώ θέλω σωτήρι, θέλω να έχω Ethernet, έχω γάμο τη γραμμέ κατωσταρα κατωστάρα-κατωστάρα και θέλω να παίζω με το Ethernet, να μην έχω απώλειες WiFi γιατί το router είναι μακριά. Τι είπαμε, θα μιλήσουμε σε λίγο για routers. Οπότε, αυτό εδώ πέρα το μποξάκι δεν με βολεύει, ρε φίλε, γιατί ε, θα πρέπει να πάρω τη Ugreen τον adapter που έχει το Ethernet και βγάζει και άλλε 3 USB. Ο επεξεργαστή είναι αρκετά δύναμο, οπότε δεν μπορώ να παίξω βαριά παιχνιδάκια, ναι, γιατί εγώ παίζω πια παιχνιδάκια από το TV Box μου. Οπότε, για μένα δεν είναι. Το καταλαβαίνω, σεβαστό, αλλά αυτό εδώ πέρα το μποξάκι είναι για το 99% του κόσμου εκεί έξω. Εντάξει, 4K Netflix, χωρίς πατέντες, χωρίς κορελέκ, χωρίς να βάζω δεύτερης με άκρο SD για να παίξω 1080p. Αυτό ας πούμε μπορεί να παίζει στα 480p, μπορεί και στα 720 Κατάλαβε. Μετά, 4K YouTube. Αυτό εδώ μέσα έχει ενσωματωμένο ένα Chromecast 4K. Οπότε μπορώ κατευθείαν από το κινητό μου να παίξω το 4K αρχιάκι που τράβηξα με το κινητάρα μου τη φοβερή, το Mi 10 Pro, α πούμε που μπορεί να είναι κάπου από εκεί πίσω, μπορεί να το τραβήξω και να το βάζω στη τηλεόρασή μου κατευθείαν να παίξει. Μπορώ φυσικά να κάνω side load και να βάλω κάποιο IP πρόγραμμα. Ε, αυτά είναι ελαφριά, δεν χρειάζεται. Και στα περισσότερα μποξάκια παίζουν χωρί κανένα απολύτω θέμα. Ε, μπορώ να βάλω μια ελαφριά διανομή μέσα του κόντι και να είμαι κομπλέ. Ε, εντάξει, απλά αν θέλω να το απογειώσω, θα πρέπει να κάνω κάποια πραγματάκια παραπάνω. Το 99% του κόσμου εκεί έξω, με αυτό εδώ πέρα, είναι υπερκαλυμμένοι παρόλο τον αδύναμο επεξεργαστή του, παρά παρά παρά. Τώρα, για σένα που θέλει ένα TV Box έτοιμο στη που δεν σε ενδιαφέρει τόσο το 4K Netflix ή θα τα παίζει όλα πειρατικά, εκεί πέρα φίλε, ναι, για σένα είναι αυτά εδώ πέρα τα μποξάκια. Και πραγματικά έχουμε κάνει μεγάλε προόδου και αυτά εδώ πέρα είναι μικρά του μπανάκια. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, κάτσε να βγάλουμε το από πάνω, ελά. Αχ, εδώ πέρα τι μεμβράνε όλε. Και πάρε τώρα εδώ πέρα. Transflash υποδοχή, δηλαδή micro SD. Βάζει την κάρτα micro SD σου εδώ πέρα και παίζει μπαλίτσα. Η υποδοχή τη τροφοδοσία. Έχουμε οπτική ίνα. Έχουμε AV υποδοχή. Δηλαδή, βάζει ένα τρισιμισάρι καρφί, βγάζει τρία αρσιά και μπορεί να συνδέσεις το παλιό σου το βίντεο, ε, τη παλιά σου τη βιντεοκάμερα που έχει τα τρία του τσούνια, ακόμα και το πρώτο PlayStation, το PSX. Λοιπόν, μετά έχει μία HDMI, έχει Ethernet θύρα, USB 2 και μία μπλε USB που είναι USB 3. Και από κάτω βλέπω εδώ πέρα έχει και σύστημα ψήξη, ωραίο σωτήρι, του μπανιάρικο ρε φίλε. Για μένα που θέλω να κάνω 30 πράγματα παραπάνω, ναι, αυτό είναι το TV Box για μένα, εντάξει. με μεξή συσκευασία βλέπει εδώ πέρα ένα μαύρο πράγμα H96 Max και τέλο. Λοιπόν, έχουμε το τουβλάκι τη τροποθεσία, μα δίνει μέσα και ένα απλό τυπικό καλώδιο HDMI και αυτό είναι το τηλεκοντρόλ. Τώρα το τηλεκοντρόλ, ναι, για το χρώμα δεν λέω τίποτα, αλλά βλέπει ότι έχει και το κουμπάκι για το ποντίκι. Οπότε θα το πατά και θα σου βγάζει ένα κέρδο και θα κάνει τσουκου τσουκου, 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 τσουκου τσουκου και θα ψάνει να βρει εκεί πέρα να πατήσει κάτι μετά από 10 ώρε. Το καλό είναι ότι υπάρχουν τέτοια remotes που έχουν πάνω και κουμπάκι κουμπάκια κατευθείαν για Netflix ή κουμπάκια κατευθείαν για Amazon Video ή οτιδήποτε και voice control, γύρω στα 10 ευρώ. Το i11 μου φαίνεται είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα που πιάνει για αυτού το εδώ πέρα του επεξεργαστέ. Οκ, okay, είδαμε στο τύρι τι έχει μέσα, αλλά τι παραπάνω μπορεί να μα πει για αυτό εδώ πέρα το TV Box και έχει το δελφινάκι, πάνω πολύ ωραίο. Έχει και οθόνη αυτό μπροστά, ρε φίλε. Ναι, έχει και οθονούλα εδώ πέρα, ωραία. Να βασικά να το βάλω λίγο στο ρεύμα. Να δει λίγο την οθόνη. Δεν θα το συνδέσω τώρα γιατί και αυτό θέλει δοκιμή. Ναι, και το τηλεκοντρόλ του δεν ήρθε με μπαταρίε, οπότε δεν μπορώ να το ανοίξω εδώ πέρα τώρα να στο δείξω. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το review, το TV Box είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Κοιτάμε στάνταρ πράγματα. Κοιτάμε συμπεριφορά, δηλαδή άμα έχει ένα καλό και σύστημα ψήξη, ώστε να μπορούμε εμεί να το παίζουμε μία, δύο, τρει, πέντε ώρε. Το, το, TV Box εννοώ, να βάζουμε να παίζει ταινίε. Να το έχουμε πάρα πολλέ ώρε, να μην ζεσταίνεται και κολλάει thermal throttling, αυτό που λέμε. Δηλαδή, όσο ζεσταίνεται ο επεξεργαστή, να πέφτουν οι επιδόσει, να κόβονται το WiFi και αυτά που είχαμε δει σε άλλα τέτοια TV Boxes. Αλλά και το άλλο σημαντικό είναι τι αρχεία σηκώνει. Τώρα το συγκεκριμένο, με 4 GB RAM, ναι, 4 GB RAM, 64 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευση. Αργό γρήγορα δεν μα νοιάζει, έχει εσωτερικό χώρο αποθήκευση για να βάλω τα παιχνίδια που μπορεί να παιχνίδι, α πούμε, επειδή έχει καλό επεξεργαστή, έχει τον S905X3. Ε, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι 1,5 GB, ρε φίλε. Μην είναι κάποιο με 4 ή με 2 και μου δεν μπορώ να βάλω το παιχνιδάκι μου να το χαρώ. Έχει και τη MicroSD που μπορούμε να μεταφέρουμε εκεί πέρα πράγματα. Αλλά α το αφήσουμε στην άκρη. Κατευθείαν από τη μάνα του μπορούμε να βάλουμε ένα σωρό πράγματα. Έχει 5 GHz WiFi κεραία, πρόσεξε, όχι 5G για τα κινητά, για το WiFi, διαφορετικό πράγμα. Οπότε, αν έχει και εσύ ένα router που υποστηρίζει 5 GHz, η σύνδεση μεταξύ του και ο ρυθμό δεδομένων θα είναι τεράστιο. Οπότε, άμα θε να κάνει, α πούμε, stream 4K υλικό ή βαριέ ματρόσκε που έχει να σου, στο συνολογή σου και πάει λέγοντα το Plex, θα μπορεί να το κάνει εδώ πέρα μπαμπαμ. -μπαμ. Οπότε, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για ένα κτίνο TV box. Που όμω έχει τι κλασικέ αδυναμίε που έρχονται αυτά. Δηλαδή ότι δεν θα έχει την υποστήριξη 4K Netflix, δεν είναι επιστοποιημένο με White L1 επιστοποιήσει και διάφορα τέτοια περίεργα. Και φυσικά όλα θα κρυθούν στο software. Γιατί καλό είναι να παίρνω εγώ το, πιο του μπανιάρικο κινητήρα που κυκλοφορεί μια Ferrari, αλλά άμα το βάλω σε ένα ζάσταβα, λογικό είναι να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε το βάζω στην άκρη και θα το δούμε στο αναλυτικό του review που θα έρθει σε λίγε μέρε. Θέλω να το σπριντάρω λίγο, να σα δείχνω έτσι όλο και περισσότερα πράγματα τώρα στην καραντίνα. Εν ξεκίνησα αργά, οπότε πάμε να σπριντάρουμε λίγο. Τι έχω εδώ πέρα, ένα μακρό σενό πράγμα που δεν ξέρω καν τι είναι. Παιδιά, πολλά από αυτά τα δέματα τώρα τα είχα και στην άκρη εδώ πέρα λόγω καραντίνα για τέτοιο. Α, μη WiFi power strip. Ωραία, Xiaomi προϊόν. Και να σα πω και εγώ δηλαδή πώ την πατάω σαν παπάρα μερικέ φορέ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, ένα πολύπριζο πριζό τη Xiaomi. Τι βλέπει εδώ πέρα, 16, 250, ωραία και έχει και USB. Ωρε, ωραίο πράγμα. Πολύπριζο πριζό τη Xiaomi. Μήπω είναι και έξυπνο, όχι. Είναι ένα ακριβό, απλό, πολύπριζο, απλά είναι από τη Xiaomi. Κάτσε ρε φίλε, πώ την πάτησε έτσι. Δηλαδή, WiFi πολύπριζο δεν είναι. Η Xiaomi ξέρουμε ότι έχει έξυπνε πρίζε. Εσύ έχει ένα Blitzwolf πολύ εδώ πέρα, μα έχει δείξει πολλέ φορέ με Quick Charge 3 και κάτι άλλα περίεργα. Γιατί πήγε και πήρε αυτό. Για να σα εξηγήσω αυτό το πράγμα, μάγκε. Ότι είναι καλή χρυσή η Xiaomi, αλλά δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε και να αγοράζουμε. Δηλαδή, ξέρω πολλού φίλου μου που πηγαίνουν στο Banggood, κάνουν short τα πράγματα, ψάχνουν τι μάρκε, ξέρω εγώ, Xiaomi ή Xiaomi Youpin, και πάνε και ψωνίζουν τα πάντα από εκεί. Όχι, ρε παιδιά, στα ίδια χρήματα που μπορεί να πάρει αυτό εδώ πέρα το Xiaomi που σου λέει είναι μεν, ότι έχει προστασίε και για παιδάκια και βλέπει εδώ πέρα οι επαφέ είναι κλειστέ, πρέπει να βάλει δηλαδή μεγάλη δύναμη για να γίνει κάποια ζημιά. Ρε φίλε, στα ίδια χρήματα μπορούσε να πάρει ένα APC, α πούμε πολύ πριζό. Μπορούσε να πάρει ένα έξυπνο τη Blitzwolf και όχι ένα απλό σκέτο Xiaomi μόνο και μόνο επειδή είναι Xiaomi. Μην πέφτετε θύματα του marketing. Μπορεί να γουστάρουμε τη Xiaomi γιατί έχει πολύ ποιοτικά προϊόντα σε διάφορε κατηγορίε, αλλά α πούμε οι Xiaomi τηλεοράσει που ήρθαν τώρα στην Ελλάδα δεν αξίζουν ρε φίλε όταν με τα ίδια χρήματα παίρνει Samsung και LG καλύτερων δυνατοτήτων. Ναι, σωτήριο όμω έχει Android μέσα ρε φίλε και είναι ενσωματωμένο. Όχι, παιδιά πάρτε ένα TV Box. Πάρτε μια πολύ ανώτερη τηλεόραση με καλύτερο service, καλύτερο πάνελ, καλύτερα τα πάντα και καρφώστε πάνω ένα TV Box. Και σα το λέω εγώ που είχα την ακριβή την ηχομπάρα τη Xiaomi που είχε ακριβώ το ίδιο TV Box με αυτό που έχουν οι τηλεοράσει τώρα του 2018 και έχω ζήσει όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Οπότε όχι, δεν συμφέρουν όλα. Η Xiaomi όντω έχει βγάλει φοβερέ οθόνε, κάτι 65 άρε, κάτι ώρε που κυκλοφορούν στην υπόλοιπη Ευρώπη που αυτέ ναι μπορεί να σταθούν επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό. Αλλά δεν είναι όλα τα προϊόντα Xiaomi τα καλύτερα στην κατηγορία του. Παιδιά, κακά τα ψέματα, φέρνω Xiaomi προϊόντα εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχει κανάλι στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό που να έχει φέρει τόσα Xiaomi προϊόντα από όλε τι κατηγορίε. Και για του λόγο που τα λυθέ, πήγαινε στο κανάλι μου στι playlists και πάτε αυτό που λέει Xiaomi. Και θα δει εκεί πέρα πάνω από 800 προϊόντα. Εντάξει, Πήγαινε δε, δεν είναι παιδιά. Καλό είναι να γουστάρουμε μια εταιρεία, αλλά μην είμαστε fanboys. Μην βάζουμε παροπίδε και λέμε μόνο σάουμι, μόνο σάουμι, σάουμι, χαμάει, Γιατί λυπάμαι που θα σα απογοητεύσω, αλλά και για το review του Mi 10. Ε, εκεί πέρα θα φάει αρκετό κράξιμο η καλή μα η Xiaomi. Οκ. Okay. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά και μιλάμε αντικειμενικά. Και όχι όσα όμω σα γαμμένο όλου η καλύτερη εταιρεία. Μεγάλη προσοχή και να μην μένει καθαρά στη μάρκα. Και στο λέω εγώ που θα μπορούσα να πάρω ωραιότητα μια Xiaomi τηλεόραση και ανταυτού προτίμησα στα 300 ευρώ να πάρω μια Hisense για το σπίτι μου. Οκ. Okay. Ο oh Μάι Xiaomi, βαμμένο Xiaomi, som. Hisense. Και FNU στο πινοδωμάτιο. Τόσο απλά. Και επειδή μου έχει πάει στα νεύρα εδώ πέρα το κοπιδάκι και δεν είναι δουλειά αυτή, πάμε να ανοίγουμε τα πακετάκια μα με κάτι πιο ανδρικό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Α, ah, Next Tool, σωτηρή. Θυμόμαστε ρε φίλε, αυτή δεν είναι η ίδια μάρκα της Xiaomi που κυκλοφορεί με... και με το χουό 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 κάτι περίεργο, ακριβώς. Λες τώρα η Xiaomi πως της ήρθε να βγάλει τέτοια, η σαουμι εξαγοράζει και κάνει συνεργασίες συνέχεια με διάφορες τέτοιε εταιρείε. Όπως έκανε με τη Philips, όπως έκανε με τη Samsung, έτσι είχε κάνει και με ένα γερμανικό κολοσσό που φτιάχνει εργαλεία και τέτοια κράματα περίεργα, οπότε πήγε και έφτιαξε με εδώ τη σειρά. Main material σου λέει εδώ πέρα 3SR13, τώρα εσείς που βλέπετε Forge and Fire άμα διεργογή, ξέρετε τι είναι αυτό το πέρα το πράγμα. 133 χιλιοστά επί 40,5 χιλιοστά επί 20 χιλιοστά, κλειστό ε, και σου λέει εδώ πέρα Ying-Lang Technology και κάτι περίεργα. Λοιπόν τι είναι αυτό εδώ πέρα, άλλο ένα πολύ εργα... α προσεγγμένα πράγματα. Άλλο ένα προ... Α, συγγνώμη γιατί έχει σίλικα γελς αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Μη σκουριάσει, δεν είναι αοξύδωτο. Δεν ξέρω, το βάζω στην άκρη. Next του εδώ πέρα οδηγίε, ναι, ένα μανιουαλάκι προ χημικοποίη. Και σε αυτό εδώ το σχεδιάγραμμα σου λέει εδώ πέρα αριθμημένα τι έχει μέσα. Μη το τσίπιδο, πέντσα, κόφτη καλωδίων, κόφτη για χοντρά καλώδια, δηλαδή το κάνει από την κάτω μεριά. Έχει τα έχει μαχαίρι, έχει κατσαβίδι Philips, τα προκατσάβιδο και έχει και ίσιο κατσαβίδι. Καλά τώρα αυτό που έχει δύο διαφορετικά είναι απλά οι που μπορεί να βάλει πάνω και να προσαρμόσει και πάμε να το δούμε. Λοιπόν τώρα, μια και μιλάμε για μεθόδου αποστολή από την αρχή, να σου πω και αυτό ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα πάλι και δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα προϊόντα με priority direct mail, όπω πήρα εγώ αυτό. Οπότε, και το air parcel τι έχουμε πει ότι άμα είναι πάνω από 22 ευρώ μαζί με την αξία των μεταφορικών και την ασφάλεια εκεί πέρα έχουμε τελωνιά. Και το τελωνιάκι για κάτι τέτοιο που μπορεί να κάνει λίγο πάνω από τα 20 δηλαδή και 23 ευρώ θα είναι σύν 15 ευρώ, σύν 24%. Συν ότι αν μπλέξει με λιτά με τελώνιο, μπορεί να έχουν τεράστιε καθυστερήσει μέχρι να σου ήρθει. Οπότε να το ξέρει αυτό, με air parcel. Οπότε κοιτάμε οτιδήποτε κοστίζει κάτω από 22 ευρώ. Τώρα, άμα αυτό εδώ πέρα το τουμπανιάρικο το πράγμα, που δεν νομίζω να πέσει κάτω από 22 ευρώ, τέλο πάντων με κάποιο μαγικό τρόπο πέσει κάτω από 22 με κανένα κουπόνι, πολύ ευχαρίστω να το παραγγείλουμε με air parcel και α περιμένουμε λίγο παραπάνω. Αλλά έπρεπε να σου το πω. Τώρα εδώ πέρα ερχόμαστε, το ανοίγουμε. Βλέπει εδώ πέρα την πένσα, ωραία και καλά. Εδώ πέρα είναι το wire cutter και από την κάτω μεριά τώρα είναι αυτό που σου λέει thick wire cutter. Οπότε το κόβει από την κάτω μεριά και μπορεί να κόψει πιο χοντρό καλώδιο. Εδώ είναι οι μύτε που σου είπε. Α, είναι μαγνητικό, ε. Α, όχι, δεν είναι μαγνητικό τελικά, είναι με μπύλια. Οπότε το βάζουμε και τσακ έρχεται και εφαρμόζει. Και εδώ πέρα είναι το στραβοκατσάβι εδώ του. Γάμο. Δεν με λεπτομέρεια. Εδώ έχει ένα μικρό χάρακα μέχρι 10 εκατοστά για να μετράνε το τσουτσούνι του Κινέζου λογικά. Εδώ πέρα σου λέει και το άνοιγμα σε χιλιοστά που έχει αυτό εδώ. Εδώ πέρα λογικά έχουμε το μαχεράκι μα. Και άμα το μαχεράκι του είναι σαν το προηγούμενο. Ναι, Σαν βούτυρο. Όχι, φίλε, είναι αυτό που περίμενα. Ναι, το, μαχεράκι το μαχαιράκι του σκοτώνει, φίλε. Πολύ δυνατή λεπίδα. Και μάλιστα αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Μπάμπη που το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ στο χωριό. Και το πριονάκι του πώ βγαίνει, ρε φίλε. Κάτσε να λίγο. Μήπω πρέπει να το ανοίξω και να το σπρώξω κάπω. Μήπω έχει κάποια περίεργη ασφάλεια. Ή απλά το τραβάω από εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα βλέπει ότι έχει κάποιε υποδοχέ που μπορώ να βάλω εδώ πέρα τα κατσαβιδάκια μου. Αυτό είναι το ένα. Και άμα δεν με βολεύει, μπορώ να το βάλω εδώ και να ανοίξω το χερούλι και να του δώσω μεγαλύτερο clearance. Και φυσικά σου δίνεται και επιλογή να χρησιμοποιήσει το κατσιφεδάκι από αυτήν εδώ πέρα τη μέρια. Αλλά ρε φίλε, ακόμα προσπαθώ να βρω πώ βγαίνει το πριονάκι του. Και μετά από αυτή τη μεριά βλέπουμε το πριονάκι του. Κάτσε να δούμε το πέρα και το πριονάκι. Καλό. Καλό και μην το βλέπει τώρα στο χαρτί που μπορεί να στομώσει κιόλα. Αυτό φαντάσου. Το... Oh. Αυτό φαντάσου ότι τώρα σε ένα κορμό ίσα ίσα να κάνει κάτι. Τώρα δεν θα αντικαταστήσει το πριονάκι το ξεχωριστό που έχει. Φυσικά έχει ασφάλεια για να μην κλείνει, αλλά για ένα πολυεργαλείο που μπορεί να το έχει το αμάξι για να κάνει 10 πράγματα παραπάνω, κολολέει. Αλλά και αυτό παρόλη την καλή πρώτη εντύπωση. Πρέπει να δοκιμαστεί λίγο. Και ότι το καλύτερο άτομο για αυτέ τι δοκιμέ είναι ο Μπάμπη. Που θα το πάρει στο χωριό, θα πάει να κόψει 10 κλαδιά ελιέ εκεί πέρα, θα ενθουσιαστεί. Ω, θέλω, φέρε μου 20 για το χωριό. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα το δεματάκι. Ένα θεό ξέρει, α τα κοπίδια και αυτά. Πάμε να πάρουμε τη μαχαιράρα μα. Και το επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ. Που πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι και έχει τίποτα μέσα άλλο. Όχι, είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Και όπω έρχομαι και το ανοίγω, βρίσκω μέσα. Α, μάλιστα. Ναι, και αυτό για τον Μπάμπι. Παιδιά, τώρα sorry που έχει κάνει λίγο κοιλιά και μου δείχνει τρολιέ εδώ πέρα. Αλλά είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Και μάλιστα επειδή έχω αυτό εδώ πέρα το πράγμα, θα ανοίξω. Κάτσε να δω που είναι το, το σάκραμ τη Ζήνα. Και θα ανοίξω και αυτό εδώ πέρα το πράγμα που πάλι μου το ζήτησε κάποιο το κανάλι. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία, τα περίεργα θα πάνε στον μπάμπι. Όταν χρειαστώ να κάνω μια δουλειά, αυτόν θα φωνάξω και θα με ξελασπώσει. Λοιπόν, οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα, ανοίγουμε τη γωνία και βλέπεις και εδώ πέρα μια τριγωνάρα. Και το πράγμα που έκανα μόλι unboxing, δεν έχω ιδέα τι είναι. Βασικά έχω μια γενική ιδέα, σου μετράει εδώ πέρα μοίρε που μπορεί να σημειώσει. Έχει ίντσε σε πόδια να κάνει τη μετατροπή κατευθείαν. Έχει εδώ πέρα inch rise per foot, σου κάνει τα αντικρύ. Οπότε ναι, αυτό είναι φτιαχμένο. Από μαντέμι, pivot σου λέει εδώ πέρα, μπασκετάκι, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Α, και εδώ τι σου λέει, hip value, top catch, common. Είναι κάποιο τριγωνάκι τέλο πάντων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο τεχνίτη για να βάλει πλακάκια κάποιο ξυλουργός? Δεν έχω ιδέα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια γιατί αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα ναι, μου τα ζητάτε στου συμβούλου αγορά. Αλλά ρε φίλε, δεν είμαι ο Μάστορας για να έχω ιδέα τι κάνουν όλα αυτά εδώ πέρα τα τρομερά τα εργαλεία. Α πούμε, αυτό το βάζω εδώ πέρα και μου λέει εδώ πέρα ότι αυτό το κουτί είναι 6,2 εκατοστά, α πούμε. Άμα είναι εκατοστά αυτά και δεν είναι έτσι και τρολάρω. Οπότε ναι, είναι δύο εργαλεία. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω πράγματα για αυτά, φιλέ. Ναι, ποιοτικά φαίνονται, ανθεκτικά φαίνονται, από κάποιο είδου μέταλλο είναι, δεν είναι πλαστικούρα ψευτούρα. Οπότε ναι, εσύ που τα ζήτησε, καλά φαίνονται με μια πρώτη ματιά. Πρέπει να φωνάξουμε τον Μπάμπι να τα δούμε λίγο καλύτερα. Το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι αυτό εδώ το πορτοκαλί το κουτάκι που γράφει Bumgun από 500 μεριέ. Ερχόμαστε και το αν. Α μάλιστα το πετονίρ. Ξέρει πόσο καιρό το περιμένω αυτό εδώ πέρα το γαμίδι. Ξέρεις πόσε φορέ το βγάζα σε στόκ, έριχνα την παραγγελία και μετά ήμουν την ακυρώναν ή λέγανε δεν έχει στόκ ή ήταν λίγα κομμάτια και κάτι περίεργα. Το πετόνιρ. Το φρέσκο, το μίνι. Ναι, αυτό δεν είναι για μεγάλα σκυλιά. Αυτό είναι για γατάκια. Γατάκια δεν έχω στο σπίτι, οπότε θα το δώσω στην Ήρη και άμα βλέπω ότι τελειώνει το νερό πολύ γρήγορα ε, αναγκαστικά θα πάω το δώσω σε κάποιον αγατό φίλη φίλη μου. Αυτό με λίγα λόγια είναι ένα συντριβανάκι νερού για το ζωάκι σου. Βλέπει εδώ το βάζει την πρίζα, το γεμίζει με νερό μέχρι εκεί που σου λέει. Ωραία και καλά. Πόσα email γράφει πουθενά. Ε, δεν γράφει κάτι. Λοιπόν, είχα φέρει άλλο ένα τέτοιο μια φτηνότερη μάρκα. Δεν είχα φέρει εδώ πέρα τη Spetonier που είναι μάρκα σαν brand, α το πούμε έτσι τη Xiaomi. Και δυστυχώ εκεί πέρα είχα κάποια θεματάκια που ελπίζω να μην έχω σε αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και το βγάζουμε. Εντάξει, τουλάχιστον από μορφιά δεν μπορεί να πει φιλέ. Η Σάμι αυτά τα προϊόντα δίνει ρέστα. Δηλαδή αυτή η τόνη του λευκού, το γκλώσσι. Εγώ τώρα έχω ένα δοχείο εκεί πέρα που πάει η και πίνει νερό που είναι διπλό και έχει το δοχείο για το φα Οπότε εδώ πέρα, ναι, σαφώ αναβαθμισμένα τα πράγματα. Λοιπόν, και είναι αυτό ότι επειδή είναι και στο δωμάτιό μου τώρα, στο γραφείο μου ουσιαστικά το δωμάτιο τη Σύρη. Ε, εκεί πέρα ρε φίλε, ναι, θέλω να είναι κάτι έτσι όμορφο και στο μάτι. Λοιπόν, οπότε έρχομαι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Το βάζουμε από αυτήν εδώ τη μεριά, λογικά. Και από την πίσω μεριά, από ό,τι βλέπει, τροφοδοτείται με micro USB. Αν ήταν με πρίζα κανονικά, σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματο, που ήταν το σκυλάκι στο σπίτι, δεν θα μπορούσε να πιει νερό. Γιατί αυτό εδώ πέρα υποτίθεται ότι κάνει την κυκλοφορία του νερού για να μην μένει στάσιμο. Και εδώ πέρα σου λέει τι κάνει το κάθε λεντάκι. Σου λέει σταθερά μπλε, δουλεύει κανονικά. Μετά, άμα ανοιγοκλίνει μπλε, πρέπει να αλλάξει το φίλτρο. Και άμα είναι bringing red, low water. Οπότε χρειάζεται νερό. Τώρα που ανεβασμένει κόκκινο, δεν έχει νερό μέσα, γι' αυτό. Και μετά σου λέει, ε, πάτα και κράτα για 3 δευτερόλεπτα για να κάνει ρεσέ το φίλτρο. Πάτα το μια φορά για να ανοίξει και να κλείσει το LED. Οπότε έχει και λεντάκι εδώ πέρα α, τέτοιο. Α, μπροστά έχει και τη στάθμη του νερού που μπορούμε να τη βλέπουμε. Από την πάνω μεριά εδώ πέρα θα κάνει την ανακύκλωση του νερού. Λογικά θα έρχεται από εδώ και θα πέφτει πάλι κάτω και αυτού και από την αρχή. Keep the metal dry contacts εδώ πέρα, ναι. Και δεν χρειάζεται ένα επιστήμονα τώρα για να δει τη λειτουργία του. Έρχεσαι εδώ πέρα, βγάζει αυτό εδώ πέρα που είναι το φιλτράκι του. Και θα σα πω σε λίγο για το φιλτράκι επειδή είχα σα λέω παρόμοιο τέτοιο. Έχει εδώ πέρα ένα φιλτράκι για να μην πηγαίνουν να καθαρσίε κατευθείαν πάνω εδώ πέρα στου σκυλιού του στο νερό. Το βάζει μέσα εδώ, σαν κλακ το ενσωματώνει. Εδώ μαξι τι είναι, έχει και ενεργό άνθρακα. Φαίνονται και κάτι μαύρα κομμάτια. Και αφού βάλει το φίλτρο, βάλει αυτό. Βλέπει εκεί πέρα είναι η αδλία, εντάξει. Από εδώ μέσα θα περνάει το νερό, θα έρχεται από την πάνω μεριά και θα έρχεται εδώ πέρα για να πιει νερό το σκυλάκι. Δεν έχω και για να νερό, θα το δοκιμάζαμε και τέτοια αργά μου το. Να σου πω κάτι ψήθηκα, περίμενε. Και ήρθε η ώρα τη δοκιμή. Εμφιαλωμένο νεράκι, γιατί το σκυλάκι μου δεν θέλει. Α, χωράει μπόλικο πράγμα τελικά, ρε. Είπα για μικρό ζώο, αλλά αυτό το μπουκάλι είναι 2 λίτρα. Καλά, μα έχει κανένα μολοσό, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτό το μπουκάλι είναι 2 λίτρων Και έφτασε σχεδόν στο max Οπότε πες 2,1 λίτρα χωράει Σωπαρε, δεν του το είχα Λοιπόν, μετά Καθόμαστε και βάζουμε αυτό εδώ πέρα το τσουτσούνι μέσα Το φιλτράει από την μπροστά μεριά Τέλεια Και τώρα, αυτό εδώ πέρα βλέπεις δεν έχει κάποιο μηχανισμό Όλη η δουλειά γίνεται εδώ, έχει κάποιες επαφές Οκ, okay. που θα έρθει και θα κουμπίσει εδώ πάνω Και θα αρχίσει να δουλεύει Οπότε το βάζω εδώ Άρε η καλύτερη σου, Κολοντόξ, σου και πάρτο. <laughs> Μαλακά. Άμα δεν είχε. Ε, σοβαρά τώρα. Άμα δεν είχε το φίλτρο κάτω που δεν ξέρω τι κάνει. Ψινόμουν να κάνω δύο σιλού ψιλού να δω πώς είναι. Λοιπόν τώρα, γιατί να πάρει αυτό εδώ και να μην βάλει ένα σκατομπόλ το νερό του σκύλου σου ή του γατιού σου. Λοιπόν, σου λέει και καλά η επιστήμη, γιατί το είχα ξαναφέρει αυτό το προϊόν, ότι το νερό δεν πρέπει να μένει στάσιμο στο νερό αυτό θα τρέξουν πάνω τρίχε και θα πάει και σκόνη, μπορεί να πάει και κανένα μαμουνάκι τέτοιο. Και το κατοικίδι σου θέλει εσύ να πίνει τρεχούμενο νερό που θα φιλτράρεται κιόλα ιδανικά για να έχει την καλύτερη πέψη, μην πάει τίποτα στο μάχη του τέλο πάντων και το πιάσει κόψιμο και σου χέσει τα χαλιά. Οπότε, αυτό, τρεχούμενο νεράκι. Είναι όμορφο, είναι με USB και επειδή είναι τρεχούμενο και βλέπει το ρότι με το που κόπηκε το ρεύμα, δηλαδή εσύ μπορεί να λείπει ρεφίλε. Ε, το σκυλάκι σου ξέρω εγώ, ναι, να το έχει εκεί το, 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 το γατάκι, να έχει το τρεχούμενο το, νεράκι, το πλίτς, 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 να πίνει όταν Αλλά εδώ έρχεται το μεγάλο αλλά. Όταν κοπεί το ρεύμα, τι θα γίνει. Το σκυλάκι και το γατάκι, άμα λείπει σε σύντομα εξή για μια μέρα, αν δεν πε το σκυλάκι, όχι τόσο, τη γάτα, α πούμε, μπορεί να την αφήσει και μόνη τη, τι θα γίνει, φίλε. Θα ανοίγει την τουαλέτα να πίνει νερό εκεί πέρα μπορεί να κάνει τη μαγιά από τη στιγμή που είναι με micro USB, να το συνδέσει σε σειρά με ένα power bank, δηλαδή να φεύγει από την πρίζα ο φορτιστή, να πηγαίνει στο power bank και το power bank να έρχεται σε αυτό. Οπότε και να πέσει το ρεύμα να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό για 10-15 ώρε όσο καταναλώνει αυτό. Δεν είναι κανένα φοβερό μηχανισμό. Μια απλή αντλία είναι από κάτω που απλά σπρώχνει το νερό προ τα πάνω. Αυτό. Εντάξει, οπότε καλή φάση. Εντάξει, δηλαδή, βλέπει και μπροστά εδώ πέρα το Max που βρίσκεται. Από την πίσω μεριά έχει τα λεντάκια για να σε ότι κοίτα, τελειώνει το νερό, αλλά ούτω ή άλλω βλέπει το πάνω. Πολύ όμορφο. Α, κοιτάξτε, τα ξέχασα, ρε, τα αρνητικά. Λοιπόν, ωραία και καλά αυτά εδώ πέρα όλα στη λειτουργία και στη θεωρία. Αλλά αυτό που είδε εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει ένα φίλτρο. Σε αυτό το φίλτρο τώρα έχουν μέσα την ενεργό άνθρακα και τέτοια. Εσύ, ιδανικά, μόλι τελειώσει το φίλτρο. Για να μην ψάνει ανταλλακτικά τώρα που έχει το AliExpress, αυτό το βουλεύτηκε το κατάκι μου το σκυλάκι μου. Τώρα δεν μπορεί να πιει νερό από παραδοσιακό μπολ, θέλει τρεχούμενο και αυτό με καλό μαθοκόλο του. Ε, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει ένα φίλτρο. Τώρα μπορεί να πα σε κάποιο pet shop, άμα υπάρχουν ειδικά φίλτρα νερού για τα κατοικιδιά σου είσαι στην τελική μπορεί να πάρει ένα φίλτρο απορροφητήρα και για να το κόψει τέλο πάντων και να περνάει από μέσα. Μήπω να βάλει φίλτρο απορροφητήρα, δεν ξέρω, ρώτα το κτηνίατρό σου άμα είναι ασφαλέ, ίσα ίσα για να φιλτράρει το νερό. Εντάξει. Αλλιώ αφαιρεί το φίλτρο και εντάξει, αυτό μετά θα πρέπει να του κάνει ένα καθαρισμό πιο συχνά για να βγάλει τι τρίχε ή ό,τι άλλη βλακία υπάρχει μέσα. Αλλά είναι αυτό. Το τρεχούμενο νερό είναι πάντα καλύτερο από το στάσιμο. Οπότε το βάζω και αυτό εδώ πέρα στην άκρη. Να το αφήσω να γυρνάει. Ξέρω ότι θα σα πιάσουν πάλι τα ψυχαναγκαστικά σα. Καμπορείτε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, τρέχει το νερό συνέχεια και όλη την ώρα. Όχι, θα το αφήσω έτσι να σα πω Και πάμε να σπιριτάρουμε λίγο γιατί εντάξει, το παπάρισα με αυτά τα προϊόντα. Αλλά είναι μερικά που μου πάρα πολύ και σε μερικά πρέπει να κάνω μάθημα όπω τα TV Box ή τι IP κάμερε και έχει πάει δύο ώρα το βράδυ. Και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Εντάξει, θέλει να το μαχαίρι και την άνοιξα προσεκτικά γιατί έχει μέσα κάτι με πάρα πολλέ τριπούλ. Τι είναι πάλι αυτό. Α, μάλιστα. Μαγκέ, πραγματικά. Ε, ένα από τα προϊόντα, όχι ένα, τα προϊόντα τα περισσότερα που μου ζητάτε είναι κάτι τρολιέ, κάτι τσάντε. Και εγώ παπάρα πάω και τι φέρνω συνέχεια. Γιατί, εντάξει, αυτέ οι τσαντούλε, οι ιδιαίτερε, οι περίεργε ή αντιθέφτ και τέτοια, ναι, μπορώ να τι κάνω και εύκολα ένα δωράκι σε ένα παιδί, σε ένα φίλο μου ή οτιδήποτε που θέλει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, και εμένα από αυτά τα προϊόντα είναι αυτό εδώ το remix. Βέβαια να σου πω κάτι. Δεν θυμόμουν να είναι τόσο πουά. Ε, θυμόμουν ότι είναι ψηλό προ το δέρμα όλη αυτή η υπόθεση, αλλά ναι, αυτό είναι ένα τσαντάκι που μπαίνει διαγώνια. Ένα slingshot ε, bug όπω λέγονται. Και σλίνξ ότι η σφεντόνα δεν είναι. Τέλος... Ναι, τέλο πάντων αυτό μπαίνει διαγώνια, ξέρω εγώ, από μέσα και από τα ρούχα. Άμα ταξιδεύει για να έχει τα πράγματα σου αποθηκευμένα και να μην τα έχει μια τσάντα, α πούμε, που μπορεί να πάει ο άλλο ολαφροχέρι, ειδικά άμα ταξιδεύει σε περίεργε χώρε, να σου κάνει ένα χλακλακ και να αρχίσουν να τρέχουν μέσα στο μπούγιο και δεν του. Οπότε αυτό μπορεί να μπει και μέσα από τα ρούχα και μέσα από το παλτό και είναι διαγώνια. Οπότε για ταξίδια. Ναι, αυτέ οι λύσει κολολένε. Και μάλιστα είχα και ένα φίλο που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τέτοια ή τα άλλα που έχουν το σηματόσχημα που τα κρεμάζει γύρω από το λαιμό και είχε όλα τα έγγραφά του, διαβατήρια και τέτοια από τη μέσα μεριά τα ρούχα του. Σαν, ε, σαν ένα πορτοφολάκι που κρεμόταν μπροστά στο στήθο του. Οπότε, βλέπει εδώ πέρα ότι έχει ένα τσεπάκι στο πλάι. Α, πολύ άνετο είναι το μεξί, ε. Τσεπάκια παρά τσεπάκια. Εδώ μέσα τι είναι αυτό. Εδώ πέρα αυτό είναι για να το κρεμά. Είναι για να βάλει. Δεν έχω ιδέα τα κλειδιά σου για να τα και εδώ πέρα. Α, ωραία φάση. Κρυφό compartment εδώ πέρα και για τα κλειδιά σου. Κοίτα, ε, το design του δεν μου αρέσει. Αυτό εδώ πέρα το πουά το θέμα. Καλά, είναι μέσα από τα ρούχα, χέστηκε. Αλλά καλή φάση. Από χώρου τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται και από ποιότητα είναι καλούτσικο. Βέβαια αυτό με προβληματίζει λίγο, φαίνεται πολύ ψευτούρα. Αυτό εδώ το κομμάτι μόνο με προβληματίζει, αλλά κλάιν. Εδώ μέσα αυτό τι βάζει. Βάζει ψηλά, μάλλον. Οπότε μια ιδιαίτερη τσατούλα slingshot που μπαίνει διαγώνια μέσα από τα ρούχα σου ή ξέρω εγώ από πάνω. Ό,τι γουστάρει. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτό το πράγμα. Και πάμε να ανοίξουμε το επόμενο δεματάκι. Το επόμενο δεματάκι μα είναι αυτό που πάλι βλέπω κάτι φασμάτινο μέσα και είναι η ώρα. Ναι, μου ζητήσατε και ώρα. Ε, κάποια στιγμή το του είχε βγάλει προσφορά, high pre-αιώρα, e, με 10 ευρώ, με 8 ευρώ, και μου λέγατε σε τυρί, e, ρε φίλε, φέρε μα να δούμε τώρα. Έχουμε κάτι στο σπίτι, έχουμε λαλίσει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα πότε θα βγούμε ξανά την καραντίνα και ψάχνουμε λύσει. Έχουμε το κήπο κάτω, είναι ανεκμετάλλευτο, βγάζουμε τα κουτσούβαλα, τρέχουν αριστερά-δεξιά, παίζουν με τι κουράδε τη γάτα και του σκύλου. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, να κάνουμε κι εμεί, πετάμε χαλίκιο το ένα στο άλλο, πρέπει να βρούμε κάτι να τα ηρεμήσουμε. Και μου προτείνατε να φέρω αυτό εδώ το πράγμα. Έχει έτοιμε τι θηλιέ, οπότε πα και το περνά, ξέρω εγώ, από ένα κρίκο σε ένα δέντρο και από ένα τείχο ή οτιδήποτε. Από τη μία και από την άλλη μεριά. Το σκηνή εδώ πέρα. Ναι. Ψήνω με τώρα να κάνω μια και απο την αλλη μερια το σκηνη εδω περα ναι ψηνω τωρα να κανω μια δοκιμη να το προσπαθήσω να το κόψω με το μαχαίρι, αλλά τα μαχαίρια μου κόμουν καλά. Και αυτό εδώ πέρα είναι τη αιώρα στο πάτω. Δεν είναι nylon ρε φίλε. αυτό είναι ψιλοϊφασμάτινο, χοντρή πλέξη. Το τραβάω και εγώ να δω πώ κάνει κανένα crack περίεργο. Ε, τα συγκεκριμένα εδώ πέρα τα αιωράκια σου λένε, ξέρω εγώ, ότι έχουν ανθεκτικότητα μέχρι 300 κιλά, 150 κιλά. Αλλά αυτό τουλάχιστον που βλέπω συγκεκριμένη είναι ότι δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Δηλαδή. Πού, πόσα μέτρα είναι αυτό. Πε με το άνοιγμα των χεριών μου να είναι 1,5 μέτρο. Άμα υπολογίσει ότι θα είναι και τεντωμένο και θα υπάρχει μια κλίση εκεί πέρα που θα το στερεώσει, στα κρικάκια ή στο δέντρο τέλο πάντων, παζά, άμα το πάθα το τυλίξει κάπου. Ε, φίλοι μειώνεται κι άλλο. Οπότε, παιδιά, όταν θα πάρετε μια ώρα να προσέχετε και τις διαστάσεις, εντάξει. Δηλαδή, αυτό ιδανικά για κάποιον 1,5 μέτρο ή για παιδάκια θα είναι γαμό. Αλλά δεν χωράμε όλοι πάνω σε αυτό. Ε, Όπω είναι λογικό, τα προϊόντα αυτά που απενθύνονται για την Κίνα έχουν διαφορετικέ διαστάσει, είτε είναι παπούτσια ή οτιδήποτε. Α, είχε και αυτά εδώ πέρα τα έξτρα σκινιά Άμα θε να το τυλίξει γύρω από το δέντρο και να τα βάλει μέσα στα κρυκάκια. Αλλά αυτό που είδα εδώ πέρα είναι περίπου 1,5 μέτρο. Οπότε, τι έχουμε πει, πάντα να βλέπει την περιγραφή του προϊόντο. Σου λέει τι μήκο έχει αυτό. Τώρα εγώ την έφαγα γιατί είμαστε όλοι ψηλοί στο σόι. Οπότε δεν θα μα βολέψει. Κάποιο παιδάκι να το βάλει μέσα έτσι για χαβαλέ ή το καλοκαίρι, ναι. Ή να κάτσετε, ξέρω εγώ, αλλά στην ώρα ρε φύλλε, θες να ξαπλάρει. Δεν θε απλά να κάθεσαι εκεί πέρα στην άκρη, α που μπορεί να φασκετούμπα. Οπότε, ναι, Όπω έχω πει άλλη μια φορά, να διαβάζετε πάντα την περιγραφή. Δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Και μια και πιάσαμε αυτά τα προϊόντα, και ξέρω ότι και εδώ μέσα έχω κι άλλο τέτοιο. Πάμε να δούμε κι αυτό. Τι έχω εδώ μέσα, τεράστιο μπαγκούτ, πάλι δεματάκι. Άλλη μια τσάντα. Παιδιά, ε, αυτό. Ε, έχω κουραστεί. Μάλλον θα είναι, ξέ, όχι, δεν θα είναι η τελευταία. Μου είχε πει ο Σταύρο ο φίλο ότι έχουν βγάλει και δεύτερη version. αντι-theft σάωμη τσάντα. Και με την προηγούμενη, την 32 λίτρα, πόσο 26 λίτρα. Τη Σάωμη ήμουνα καταευχαριστημένο. Ήταν η καλύτερη τσάντα που έχω πάρει και χρησιμοποιώ και έχω και δεν έχει πάθει τίποτα. Δεν έχει βγάλει εκεί. Οπότε θα φέρω και τη τσάντα τη Σάωμη που την έχω παραγγείλει από τον κύριο, που είχε καλή τιμή. Αλλά ναι, έχει κουράσει. Έχω πάρα πολλέ τσάντε, ναι, μπορώ να τι κάνω δωράκια, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι μου ζητάτε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Αυτό που μπορώ να σου πω κατευθείαν είναι ότι με ξενέρωσε που γράφει εδώ ο οκ, okay. δεν θέλω να έχει τέτοια, έχει εδώ τσεπάκια, ωραία, ποιοτικό, χοντρό φαίνεται, η τιμή τη ήταν πολύ τσιπημένη και δεν είμαι διατεθειμένο εγώ να δώσω για να η τσάντα από την Κίνα τόσα χρήματα. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω σε αυτό το βίντεο και μου δίνει καλή πα αυτή η τσάντα, είναι να μιλήσουμε για ποιε τσάντε θεωρούνται αντιθέφτ. Αντιθέφτ είναι αυτέ οι τσάντε που ανοίγουν από τη μεριά της πλάτης. Αυτό. Εγώ το φοράω, εγώ τη τσάντα τη φοράω από εδώ. Εντάξει. Τη φοράω εδώ, εδώ είναι η πλάτη μου. Εδώ ανοίγει και εδώ πέρα έχει κάποια άλλα τσεπάκια. Αυτά να μου τα κλέψουνε, να τα ανοίξουνε στα παπάρια μου. Δεν με νοιάζει φίλε. Άνοιξε το κάνω ό,τι θες. Ωραία φίλε, έχει τεράστιου χώρου. <laughs> <laughs> μην μου την κλέψει, όχι είναι ωραία τσάντα φίλε. Κλέφτη μη κλέβεις. Ωραίοι, φίλε, είναι το, Ρε Αυτή είναι τρελή travel bag Πόσα λίτρα είναι αυτή Γιατί μπορείς να βάλεις και εδώ πράγματα Τετράδια, βιβλία, tablets και τα χώρο και έχει και από αυτήν εδώ τη μεριά. Πέφτουν εδώ πέρα τηλεκτρολ στι ιστορίε. Και έχει και από αυτήν τη μεριά που μπορεί να βάλει πάλι λάπτοπ. Τώρα χωράει 15-6 εδώ. Και με ωραίου σημάντε. 15-6 λάπτοπ. Μπορεί να βάλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, ανοίγει. Ωρε φίλε. Μπορεί να βάλει εδώ το. Μπορεί να βάλει εδώ το τάμπλετ σου. Έλα ρε φίλε, καλή φάση. Τέλο πάντων, στο θέμα μα. Αντιθέφ τσάντα για εμένα είναι αυτή που ανοίγει από αυτήν εδώ τη μεριά. Από τη μέσα. Αλλά και πάλι και αυτή δεν μπορώ να την πω αντιθέφ. Γιατί τη φοράω εγώ στην πλάτη εδώ και έρχεται το άλλο στην ανοίγει και με τα κλέβει όλα. Το φοράω εγώ στην πλάτη και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άμα είναι ελαφροχέρι, κάνει ένα τσάκ μου τη βουτάει. Αντιθέφ εγώ θεωρώ. Είδε, έφαγα και εγώ τον Μπέι τώρα. Αντιθέφ θεωρώ αυτήν που έχει τη γραφή του φερμουάρ από αυτήν εδώ τη μεριά. Δηλαδή θα πρέπει να τη βγάλω για να την ανοίξω. Καταλαβέ. Άμα την έχω στην πλάτη δεν μπορεί ο άλλος Οπότε ναι είναι ζόρι Είναι ζόρι πάρα πολύ ωραία Πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα Πολλά τσεπάκια Έχει και, και τη USB εδώ πέρα τη θύρα Αν θες να φορτίζεις κάτι Αλλά true antitheft δεν τη λες Αλλά true antitheft δεν τη λες Μια πάρα πολύ ωραία τσάντα με χωρητικότητα του μπανιάρκι Ναι antitheft όχι Γιατί και πάλι ανοίγει από αυτή τη μεριά Και δεν παίρνω χαμπάρι Δηλαδή μου σπρώχνουν εδώ αυτό Βάζουν χέρι, βουτάνε. Κρίμα. Κρίμα γιατί έτσι όπω το δείχνει στην περιγραφή, θα μου δινόταν καλή πάσα για να σου εξηγήσω τι διαφορέ, αν τη και όχι. Και συγκεκριμένη ήταν άλλη μια μουφιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχω. Έχω εδώ ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ε, πάμε να δούμε αυτό το δεματάκι. Λοιπόν, και βλέπει εδώ πέρα κάτι. Dirma Portable Steam Ironing Machine. Λοιπόν, τώρα το τελευταίο διάστημα ξέρετε τι έχει γίνει με το κορονοϊό. Προσέχουμε λίγο παραπάνω και για τα πράγματά μα και ψάχνουμε και μεθόδου εναλλακτικέ για να μην ρίχνουμε χημικά αριστερά-δεξιά για να καθαρίσουμε τα πράγματά μα. Κάπου εδώ αυτέ οι συσκευέ που υποτίθεται ότι λανσαρίστηκαν για το σιδέρωμα των ρούχων σου με τη δύναμη του ατμού. Που μην το γελά, όντω δουλεύει ε, ήρθαν και γίνανε λίγο πιο χρήσιμε. Γιατί ο ατμό σου προσφέρει και απολύμανση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του ατμού και τι τεράστιε θερμοκρασίε που φτάνει για να απολυμμένει πράγματα. Όχι ευαίσθητα, εντάξει, μην πα τώρα σε κανένα ξύλινο σε κάτι τέτοια να πετάξει πάνω ατμό και να γίνει χαμό. Μπορεί όμω εδώ πέρα με τη δύναμη του ατμού να κάνει απολύμανση. Τώρα, επειδή δεν είναι το πρώτο ironing garment με ατμό που έχω φέρει, τέλο πάντων έτσι λέγοντα αυτά τα προϊόντα, ε, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι ναι, όντω κάνουν δουλειά, αλλά φυσικά <laughs> άμα έχει ένα φορητό σιδεράκι, ε, κάνει πολύ ανώτερη. Τώρα, αυτό για να φρεσκάρει κάποια από κάμισά σου, για να φύγουν οι ζάρε ή πολλέ σε κάποιο ταξίδι από την βαλίτσα και τέτοια, και δεν έχει όρεξη να έχει τα τέτοια, ή άμα είσαι τρελό με την καθαριότητα και θε να περάσει ένα χεράκι εδώ πέρα με τον ατμό να σκοτώσει ό,τι περισσότερο μπορεί, ναι, θα κάνει δουλίτσα, αλλά μην περιμένει ταύματα. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή με τη δύναμη του ατμού μπορώ να ισιώνω ρούχα, ναι, ρε. Χρόνια χρησιμοποιούμε αυτή τη τεχνολογία. Δηλαδή και σε εκθέσει και σε τέτοια δεν νομίζω ότι είναι όλοι με ένα σύντερο όλη την ώρα, φέρετε τη στυρέλα, φέρετε τη στυρέλα. Άμα θε ένα απλό ψεκασματάκι ίσα ίσα να κάνει έτσι, να ισιώσει ένα πουκάμισο ή ένα παντελονάκι, έτσι όπω είναι κρεμασμένο, βάζει το νεράκι σου αυτά σς, σς, και τέλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Βλέπει ότι από εδώ πέρα παίρνει το νερό και μάλιστα αυτό σου λέει ότι έχω ειδική τεχνολογία και καλά. Και άμα βάλει το νερό από την πάνω μεριά, μπορώ να πετάω ατμό από παντού. Λοιπόν, ε, Πετονίρ, τι, σε είδαμε αρκετά ώρα να φανεί λίγο πιο χρήσιμο. Πώ γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Α, εν τω μεταξύ έχει αυτά και από πίσω. Οπότε πολύ εύκολα το τραβά για να γεμίσει νεράκι. Το ξαναβάζω εδώ στη θέση του. Ξέρει τι, το τρεχούμενο νερό φαίνεται λέει καλό φεγγσούι. Οπότε κάτσε το βάλω. Ή φεγγσουέ. Πε όπω θε. Λοιπόν, έχω εδώ το πιστόλι μου. Άρχεται να τρέχει το νερό πάλι από εκεί. Έχω εδώ το πιστόλι μου. Παίρνω το νεράκι. Ωραία, και πέφτει νερό τώρα από την πίσω μεριά που έχει ρεύμα και υπάρχει περίπτωση να πάω καμία ηλεκτροπληξία. Βάζω το νεράκι μου, κλείνω το καπάκι μου. Και τώρα πρέπει να είμαι κομπλέ. Από την πίσω μεριά έχει αυτήν εδώ την επιλογή. Και. Ωπα ρε. Ωπα. Και τώρα το σταμάτησα. Α. Ah. Μαγκέ. Άμα έχει γυναίκα αισθητικό, αυτό μπορεί να το έχει και στο πελάτη από απόσταση. Να το πετά. Πώ είναι οι άλλοι που πάνε και λιώνουν πάνω από, κατσα, από κατσαρόλε τέλο πάντων για να μεγαλακώσει το δέρμα και να φεύγει το σμίγμα πιο εύκολα. Τα μαυράκια στη μύτη. Αυτό. Του το βάζει από απόσταση. Έλα εδώ, κοιτά εδώ και θα ψαρώσει. Ωρε φίλε, αυτή είναι, αυτή είναι επιστήμονα, ρε φίλε. Δεν ήρθε εδώ να μου κάνει ένα καθαρισμό. πω. πω όχι φίλε, κάνει δουλειά. Μέχρι και σε αυτή την απόσταση η ζέστη μου έρχεται. Σε αυτή την απόσταση τώρα, φαντάσου. Κάτσε περίπου να το βάλω λίγο εδώ να δει. Μου έρχεται κανονικά η ζέστη. Δίνει πόνο. Έχει και κανένα τουρμπο να κάνει. Ψς. Όχι, άμα το πατήσω απλά μια φορά ανοίγει και κλείνει. Αλλά το νιώθεις, λειτουργεί το μοτεράκι, Κάνει. Ακού. Κάνει. Τουκ, 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 τουκ. Τι σου λέει εδώ πέρα, 800 W, 100 ml χωράει από πάνω, 220 V, 50 Hz. Έχει εδώ πέρα τέσσερι μικρέ και μια μεγάλη υποδοχή που πετάει τον ατμό, και μετά σου δίνει και αυτό εδώ το εξάρτημα. Που αυτό το εξάρτημα... Κάτσε έργα, μισού. Λοιπόν, που με αυτό εδώ το εξάρτημα πα τώρα, επειδή έχει τα βουρτσάκια πάνω, και κάνει στο ύφασμά σου. Λοιπόν, την τύρμα την έχουμε δει και σε άλλα προϊόντα, ε, κυρίω ε, σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με το νερό, βασικά πλάκα-πλάκα με τη Xiaomi. Έχει και αυτά τα humidifiers. Με του που σου πετάνε αυτή την έφωση την ωραία. Αλλά εδώ μιλάμε για τελείω διαφορετική κατηγορία προϊόν. Έλα ρε φίλε, και το είχα στην άκρη και δεν το χρησιμοποιούσα. Οπότε, δύο σένα, τρία σένα βασικά. Μπορεί να κάνει αυτό να, να μαλακώνει το δέρμα να φεύγει πιο εύκολα το σμίγμα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για απαλή απολύμανση, γιατί ο ατμό, άμα το βάλει από πολύ κοντά και ει, ζαματάει εντάξει. Οπότε μπορεί να αποστηρώνει επιφάνει με αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εγώ, α πούμε, στο σπίτι έχω μια κέρχερ για αυτέ τι δουλειέ. Άμα θέλω να καθαρίσω το πάτωμα ή κάποια επιφάνεια έτσι μεγάλη, χωρί να βάλω χημικά, έχω το κέρχερ και είμαι κομπλέ. Αυτό τώρα γιατί έπεσε, δεν ξέρω, το βάλανε από δά. Είμαι και λίγο καρνάβαλο, έχω κάτι τέτοια. Λοιπόν, Έρχεσαι και το βάζει εδώ πέρα, ναι. Κλακ. Και μετά, όταν έρθει η ώρα, το μαζεύω και είναι αυτέ οι διαστάσει. Αδειάζω και το νεράκι και είμαι κομπλέ. Έλα ρε φίλε, ωραίο προϊόν. Ωραίο προϊόν και δεν του το είχα. Βέβαια, γέμισε νερά εδώ πέρα και θέλω να δείξω και πρίζε και κάτι WiFi routers ακόμα. Οπότε, worth. Κάτσε, μην τρέχει το νερό τώρα εδώ. Όχι, ωραίο. Το κλείσα, σταμάτησε. γαμώ, Δεν το περίμενα. Χάρηκα. Άντε, να ανοίξω αυτό για να το δείτε και από μένα επιτέλου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν το φέρνω δεύτερη φορά. Είναι κάποια προϊόντα που εντάξει, εγώ τα φέρνω εδώ πέρα στο κανάλι, αλλά δεν τα βλέπετε. Όπω α πούμε, ξέρετε ότι είχα φέρει κάτσε και όπου είχα πει τίποτα δεν είναι τυχαίο στο τραπέζι. Εκεί πέρα βλέπετε την προηγούμενη γενιά του. Πίσω από το Oculus Drift S βλέπει ένα μαύρο στρογγυλό πράγμα. Τι είναι αυτό, το Xiaomi, το router, το Wi-Fi, το AC200. Εδώ πέρα είναι ο μεγάλο αδερφό που ήρθε λίγο αργότερα, που είναι το AC100, το άσπρο με τι 6 κεραίε όμω. Εντάξει, μη με ρωτά, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, φυσικά και προτιμώ αυτό εδώ, γιατί και το factor του είναι πιο κοντά σε αυτό που έχουμε συνηθίσει στο παραδοσιακό, το router. Ε? Αλλά και οι 6 κεραίε του σου δίνουν όπω είναι λογικό καλύτερο σήμα. Λοιπόν, τι βλέπει εδώ πέρα, 880 MHz CPU, διπύρινο επεξεργαστή. Πολύ ωραίος και μάλιστα είναι optimized για OpenWRT. Καθόμουν λίγο εκεί πέρα, έπαιζα με το OpenWRT. Θέλει λίγη μανούρα με NAND να κάνει flash ή e prompts και τέτοια, να κάνει reset και κατά το boot σε βάζει FTP servers. Άστο, άμα δεν ξέρει τι είναι το OpenWRT, πήγαινε ψάξι το. Να δει εδώ πέρα για την υποστήριξη. 2033 Mbps, 6 κεραίε από 5 dBi, εδώ πέρα μιλάμε για φοβερή εμβέλεια. Έχει Ethernet θύρα από πίσω κανονικά και έχει και ένα ειδικό μενού που κάνει παραμετροποίηση για το gaming. Δεν μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η πολύ μεγάλη ταχύτητα μετάδοση που φτάνει μέχρι και τα 2 Gbps, ενώ τα περισσότερα routers φτάνουν το 1 Gbps. Εδώ πέρα ότι υποστηρίζει μέχρι 100, 128 MB. Αυτό ουσιαστικά με λίγα λόγια σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 128 συσκευέ πάνω. Δηλαδή σε ένα σπίτι αυτοματισμού που έχει 6 μήνε παγίδε, 6 πόρτε, 6 μήνε μαλακίε, έχει hubs, έχει τέτοια και είναι συνδεμένα όλα στο WiFi και όχι απλά σε μια συσκευή που τα διαχειρίζεται, θα μπορεί να παίξει τρομερή μπάλα. Σε μια επιχείρηση, α πούμε, που θε να έχει πολύ δυνατό WiFi να μοιράζει έξω στου πελάτε σου που θα μπουν, ξέρω εγώ, 100 κινητά. 20 tablets, 10 υπολογιστέ. Θα έχει τη τηλεόρασή σου που είναι WiFi έξω. Καταλαβέ. Beamforming τεχνολογία για το 5G και εδώ πέρα ναι, ωραία, το συνδέει με του υπολογιστέ. Τέλεια, φοβερή τεχνολογία, φοβερή ταχύτητα όλα. Λοιπόν, το μεγάλο μειονέκτημα αυτού εδώ του router όχι modem router, πρόσεξε. Άλλο το modem router που σου δίνει ο πάροχο για να κάνει τη κλίση για να συνδεθεί στο VDSL και στο EDSL Και άλλο το router. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σάπιο που θα σου δώσει ο πάροχό σου, αλλά αυτό εδώ πέρα μπορεί να το συνδέσει πάνω στο modem router του παρόχου σου με ένα Ethernet καλωδιάκι όπω βλέπει εδώ πέρα. Και να κάνει δουλίτσα. Να διαχειρίζεται αυτό όλο το WiFi που έχει πολύ ανώτερο, που έχει μεγαλύτερο επεξεργαστή που έχει περισσότερη παραμετροποίηση. Κατάλαβε. Οπότε γι' αυτό έχουν κερδίσει αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Φυσικά δεν υπάρχει σύγκριση με τα απλά, τα πολύ φθηνά που μπορεί να βρει και όντω και εκεί κάνει τη δουλειά σου σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Όπω το 4α, το Gigabit Edition ή το 4C ή το 4G ή το 3C και πάει λέγοντα. Okay. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια κατηγορία πάνω. Τώρα αξίζει να δώσει από εκεί που θα πάρει για το 4α 25 ευρώ να δώσει τα 40 κάτι που κάνει αυτό εδώ. Ναι, φυσικά και ναι. Γιατί ρε Σωτήρη, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή ε, θα κάνω μια χαρά δουλειά με αυτό. Ναι, μια χαρά θα κάνει τη δουλειά σου, ρε φίλε. Και ενδεχομένω λόγω των πολύ δυνατών κεραιών του, ανάλογα πάντα φυσικά το χώρο σου, τη αρρύθμιση και όλα αυτά, να μην χρειαστεί για το τέρμα μακρινό δωμάτιο, α πούμε το υπνοδωμάτιο που είναι στην άλλη του σπιτιού, ένα extender ή ένα repeater ή άλλο ένα access point κάπου στη μέση, εντάξει. Αυτό. Δεν έχουμε δυστυχώ όλοι καλωδίωση UTP στο σπίτι μα να έχουμε πριζάγια εκεί που θέλουμε μια συσκευή. Εντάξει, δεν μπορούμε να βάλουμε όλοι power lines όπω έχω και εγώ στο σπίτι μου, γιατί μπορεί να είναι τρισπασικό ή μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε άλλα θέματα. Οπότε, ένα καλό router, μια συσκευή και μόνη, μπορεί να καλύψει όλο το σπιτάκι μα και να μην έχουμε θέμα και να μπλέκουμε, ξέρω εγώ, με άλλε 5, 6, 7 συσκευέ, που όπω είναι λογικό, αυξάνουν και το ping. Σε αυτό το σημείο και θα γυρίσει και θα μου πει: Ναι, σωτήρια, μα έχει πίεση ότι το Ethernet είναι ο καλύτερο τρόπο για να συνδέσουμε τι συσκευέ μα, να μην έχουμε μεγάλε απώλειε και τέτοια. Ναι, αλλά μην ξεχνά ότι όσο πιο αδύναμο είναι το σώμα WiFi που φτάνει σε μια συσκευή, τόσο μικρότερη και ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη και η καθυστέρηση. Και ειδικά, άμα κάνει τρενάκια και φεύγει από το WiFi και πάει σε έναν extender και μετά πάει σε μια άλλη συσκευή, επειδή θα είναι ενδιάμεσο, όπω καταλαβαίνει, αυξάνονται τα MS, πέφτει η ταχύτητα και πάει λέγοντα. Ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε ένα τεράστιο ανοιχτό χώρο, αυτό να ήταν στη μέση και να μοιράζεται το ίντερνετ ει όποσα σε όλε τι συσκευέ. Δεν γίνεται όμω αυτό, εντάξει. Οι περισσότεροι, α πούμε, έχουμε το ρούτερ μα, όπω το έχω και εγώ εδώ πέρα, με το που μπαίνουμε στο σπίτι μα. Μετά είναι άλλα 5-6 δωμάτια πιο πέρα, που θα πρέπει να υπάρχει αρκετή δύναμη για να περάσει του τοίχου. Και εδώ λειτουργούν αυτά εδώ πέρα τα πράγματα άψογα. Υπάρχουν πολλέ μάρκε που μπορεί να πάρει, αλλά τουλάχιστον αν αυτό εδώ πέρα το κομμάτι έχει κάνει και γαμό τι δουλειέ. Και μάλιστα τώρα με τον ερχομό του WiFi 6 υπάρχει λύση και γι' αυτό. Αλλά όταν βλέπει routers με WiFi 6 δεν είναι για όλου. Όχι δεν είναι για όλου γιατί δεν έχετε όλοι ας πούμε, μια ακριβή motherboard όπω η δικιά μου υποστηρίζει WiFi 6. Δεν είναι και πολλέ οι συσκευέ που υποστηρίζονται πλέον και είναι αρκετά ακριβέ. Αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση. Όπω σου είπα, και με ένα router απλό, το 4α, που μπορεί να το δει και στην Ελλάδα πάρα πολύ φθηνά, με 20 ευρουλάκια αναβαθμίζει το WiFi του σπιτιού σου. Γιατί κατά ψέματα, τα modem ρούτερ των παρόχων είναι όλα σάπια. Στι VDSL συνδέσει έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έχουν γίνει καλύτερα ποιοτικά, αλλά και πάλι πολλέ φορέ δεν συγκρίνονται ακόμα και με μια απλή λύση. Είτε είναι ένα router τη Honda, είτε είναι ένα router τη Xiaomi. Εντάξει, μια standalone λύση που κάνει αυτό το πράγμα καλά και δεν είναι απλά μια πολυσυσκευή που κάνει και κλείσει το Internet Service Provider, έχει μέσα ένα modem και έχει μετά και το router που κάνει μια απλή δρομολόγηση με δύο κερεούλε εκεί τη πλάκα. Εντάξει. Οπότε ναι, κάνεις τη δουλειά σου με 20, κάνει τη δουλειά σου με 40 κάτι, κάνει τη δουλειά σου και με το Wi-Fi, το μεγάλο το router που κάνει 120 ευρώ. Δεν είναι ανάγκη να πα να χαλάσει τόσα χρήματα. Και μάλιστα θα κάνω ένα βιντεάκι γιατί, από ό,τι θυμάσαι, είχα φέρει και τη Wavling την εξωτερική κεραία. Είναι άλλη φάση αυτή γιατί αυτή είναι ουσιαστικά ένα extender για μέρη ζώρικα που δεν μπορώ να φτάσω, α πούμε, το WiFi συμβατικά. Οπότε πρέπει να τραβήξω ένα καλώδιο Ethernet για να πιάσει. Και δεν με νοιάζει αν θα ανέξει την βροχή και θα βρέχετε γιατί είναι αδιάβροχο. Οκ. Okay. Αλλά για μέσα στο σπίτι μου αυτή είναι η νούμερο ένα επιλογή μου. Τώρα για το πώ το χειριζόμαστε. Υπάρχει κανονικά το Mi Wi-Fi App στο κινητό που το ανοίγει και έχει αγγλικό μενού, interface όλα και κάνει όλε τι ρυθμίσει από εκεί. Αλλά άμα θε να μπει κατευθείαν και στη web page του, εκεί πέρα να ξέρει ότι θα πρέπει να μπει από έναν browser όπω ο Chrome α πούμε. Που θα πρέπει να έχει μετάφραση από τα κινέζικα στα αγγλικά. Γιατί το interface του από web browser, σου πα, με την εφαρμογή παίζουμε μπαλίτσα περισσότερο, από τον web browser θα είναι στα κινέζικα. Οπότε έχει το Chrome, έχει αυτόματη μετάφραση από κινέζικα σε ελληνικά, σε αγγλικά, σε ό,τι σε βολεύει, και κάνει τη μετάφραση κομπλέ. Αυτό που μου λένε πολύ, ναι, έχει κινέζικο μενού μέσα, δεν μπορώ. Ρε φίλε, έχει αγγλικό από την εφαρμογή και η μετάφραση είναι το πιο απλό πράγμα. 2020, άμα δεν ξέρει πώ μπορεί να κάνει μετάφραση αυτόματη όλων των σελίδων. Πρέπει να το κοιτάξει λίγο με τη τεχνολογία γιατί μάλλον δεν το έχει. Δεν λέω θα ήθελα να έχει αγγλικό μενού. Δεν μειώνω την απουσία του για πολύ κόσμο που δεν ξέρει αγγλικά, αλλά υπάρχουν λύσει. Άμα κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ξέρει ότι ο Chrome κάθε τι σου τα λάθη σου με ένα δεξί κλικ να τα διορθώσει. Άμα είναι μια σελίδα σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει, δεν τα βρίσκουμε όλα στα αγγλικά, μπορεί να είναι μια σελίδα στα ρώσικα που θέλουμε εμεί κάτι να βρούμε. Υπάρχει αυτόματη μετάφραση από κάποιου browsers. Τώρα δεν είσαι και των αγγλικών. Φιλομετρητέ. Εντάξει. Πώ είναι το Internet Explorer. Άλλαξε το και πήγαινε και βάλε Chrome ή Mozilla ή Chromium ή ό,τι άλλο θε. Ό,τι θε. Λοιπόν, έχω δείξει αρκετά πραγματάκια από του Κινέζου, αλλά σα είπα ότι έχω ψωνίσει για το Amazon. Οπότε κάτσε εδώ πέρα. Εν τω σε μερικά έχω κλέψει, γιατί δεν μπορούσα να περιμένω για πολλά πράγματα. Και πάμε να ανοίξουμε αυτό. Όχι, τη συσκευασία αυτή δεν την έχω κάνει εγώ, την έχει κάνει όντω το Amazon. Και εδώ φαίνονται πολλά στοιχεία μου, οπότε κάτσε να το βάλω στην άκρη. Μία πρίζα τη Xiaomi, δύο πρίζε τη Xiaomi και κάτι. Κάτι καλώδια. Τι καλώδια είναι αυτά, ρε σωτήρι. Τι πήγε και πήρε, ρε φίλε. Είσαι Έχουμε καραντίνα, δεν πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι και πα και παίρνει Είχα να και καλώδια. Έβαλα κάτω εδώ πέρα τα πραγματάκια μου και είμαι κομπλέ. Έξυπνη πρίζα τη Σάουμι από το ισπανικό Amazon Είναι συγκεκριμένη. Ναι, από το ισπανικό Amazon. Παραγγελία. Σωτήρι η έξυπνη πρίζα τη Σάουμι από το ισπανικό Amazon. Δηλαδή, όπου, 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 όπο, περίμενε. Οι έξυπνε πρίζε τη Xiaomi, φίλε, που έχουμε φέρει τόσο καιρό και βλέπουμε και εμεί του Κινέζου μπαγκούντ γκυρπε και πάει λέγοντα. Ρε φίλε, έχουν την Κινέζικη την υποδοχή από πίσω και δεν μα βολεύει. Οπότε, εμεί πάμε και παίρνουμε Blitzwolf. Blitzwolf SHP 6 και 5 σε γαμό τη τι μέσα παίξα το μπαγκούντ. 10 ευρώ και 9 για να πάρει full έξυπνη πρίζα με υποστήριξη Alexa και Google Home και όλα. Φιλέ, άμα δεν πήρε, τι να σου πω περαστικά. Ήταν πραγματικά το καλύτερο deal και μακάρι όταν ανέβει το βίντεο να επέσει ακόμα η προσφορά για να πα τα τσακίσει όσε μπορεί. Η καλύτερη αγορά που μπορεί να κάνει και ναι, αν και εγώ έχω φέρει πάρα πολλέ έξυπνε πρίζε που αντικαθιστούν τι δικέ μα πρίζε και γίνονται έξυπνε, Τελικά, ναι, δεν βολεύει του πάντε. Οπότε η αγορά αυτών των έξυπνων πριζών, τώρα μην κοιτά αυτή, αυτή είναι του την πανιάρια από ό,τι βλέπει. Οι άλλε είναι παραδοσιακά, έχει ένα κυκλάκι που μπαίνει πάνω στην πρίζα και τελειώνει. Ε, είναι ότι καλύτερο. Γιατί μπορεί να φτιάξει σενάρια Χωρί να μπλέκει με αυτοματισμού με ιστορίε, άμα θέλει να ανοιγοκλίνει μια γραμμή ή να κλείνει μια γραμμή, να μην καταναλώνει πούμε, η τηλεόραση και ο ενισχυτή και όλα στο standby, ρεύμα, γιατί αυξάνει τον λογαριασμό όσο και να το κάνει και στο off να είναι πάλι δουλεύουνε, ε, αυτέ είναι οι καλύτερε λύσει. Τώρα, κάτσε να σου κάνω και ένα σενάριο πιο ρεαλιστικό που έχω εγώ στο σπίτι μου, α πούμε. Έχω μια τέτοια έξυπνη πρίζα στο μπάνιο μου. Έχω συνδέσει πάνω έναν θερμοσυσορευτή, εντάξει. Έχω βάλει ένα απλό σώμα, είναι ηλεκτρικό, δεν είναι κάτι. Οπότε όταν εγώ θέλω να κάνω μπάνιο, θέλω να λίγο και το χώρο με το την έξιμη πριζούλα μου, έχω και έναν αισθητήρα υγρασία και θερμοκρασία στη Σάουμι, την έχω συνδέσει πάνω, ωραία, και πάω εγώ από το κινητό μου, λέω θέλω να κάνω μπάνιο. Πατάω το σενάριο μπάνιο, παπ, Αρχίζει, ανοίγει η έξυπνη πρίζα, ο θερμοπομπό δεν έχει κάτι τρελό, είναι μόνιμο ανοιχτό. Παπ, δίνει ρεύμα, ενεργοποιείται ο θερμοπομπό και έχω και τον εισιτήριο υγρασία και θερμοκρασία. Και του έχω πει, κοίτα να δει, ναι, οκ, okay, ωραίο αυτό, αλλά το μπάνιο μου είναι λίγα τετραγωνικά. Άμα βάλω το θερμοπομπό να δουλεύει 20 ώρε, φίλε θα μπω μέσα και θα σκάσω. Οπότε έχω βάλει ένα σενάριο που λέω, όταν φτάσει από τον αισθητήρα θερμοκρασία υγρασία 30 βαθμού το μπάνιο μου, κόψε το ρεύμα στο θερμοπομπό. Μόλι φτάσει στου 30 βαθμού, αυτόματα κλακ κλείνει η σταματάει ο θερμοπομπό και άμα πέσει η θερμοκρασία πάλι χαμηλά, τσουπ ξανανοίγει. Αυτό. Έξυπνα συστήματα. Τώρα το συγκεκριμένο έχει όμω ένα θέμα. Επειδή είναι προϊόν που πωλείται επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει περίπτωση αυτή η έξυπνη πρίζα να λειτουργεί μόνο με του ευρωπαϊκού σερβερ. Και γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα, Γιατί εμεί συνήθω είτε είναι κάποια IP κάμερα, είτε είναι κάποια ρομποτική σκούπα, είτε είναι κάποιοι έξυπνοι διακόπτε, είτε είτε μία από τι χιλιάδε συσκευέ αυτοματισμού που έχει Xiaomi, τι δουλεύουμε στον κινέζικο σερβερ ή στη Σιγκαπούρη. Mainland China τέλο πάντων. Δεν αξίζει να αγοράσει συσκευέ της Xiaomi για του ευρωπαϊκού σερβερ. Οι τιμέ είναι μεγάλε, η ποικιλία είναι μικρή. Άμα το έξυπνο σπίτι τη Xiaomi με όλα τα προϊόντα που έχουν βγει τόσα χρόνια έχει χίλια προϊόντα, στου ευρωπαϊκού σερβερ βλέπει μόνο τα 25. Και μπορεί να είμαι και γενναιόδωρο. Οπότε, το αφήνω στην άκρη μη smart plug, WiFi, το αφήνω στην άκρη και μακάρι να δουλέψει. Τι άλλο βλέπει εδώ πέρα, καλώδιο κεραία. Αυτό το πήρα το ισπανικό, το Amazon. Παιδιά, έχω πάρει άλλο ένα 15 μέτρο. Όταν σου πω ότι έκλεψα τη συσκευασία, σημαίνει ότι άνοιξα από μέσα και πήρα το 15 μέτρο. Τόσο καιρό είχα βολευτεί και έβλεπα ε, τηλεόραση, τα ελληνικά κανάλια μέσα από το ίντερνετ. Αλλά τώρα που πήρα τη καινούργια τηλεόραση και είναι κόσμο όλη μέρα στο σπίτι και βλέπει 4K και τέτοια. Άμα θέλουν να βλέπουν κανάλια και θέλουν να ελαφρύνουν λίγο τη γραμμή μου, του βάζω τη τηλεόραση και είναι κομπλέ. Τα καναλάκια εδώ με την 15 μέτρα κεραία με επίχρησα βίσματα. ιστορίες τέτοια, γιατί είναι μεγάλη απόσταση από το που είχαμε βάλει εμείς στο σύνθετο με τη τηλεόραση και την πρίζα που είχε ο προηγούμενος ε, πόσο την πειρά, 10 ευρώ μα σωτήριο εγώ πάω ρε φίλε παίρνω και το μέτρο κοίτα να δεις, είχα πάρει και τέτοιο είχαμε πάει σε ένα μάστορα, το είχαμε ενηματίσει ωραία και καλά αλλά επειδή είναι ο μαξονικό καλώδιο Τραβήχτηκε μια μέρα που τραβάγαμε του καναπέδε, έφυγε το βίσμα και μετά δεν ξαναβάλτο. Οπότε πήγα και πήρα ένα έτοιμο του μπανιάρικο και όχι εκεί που το είχε δέσει ο άλλο με ταινία μέσα και ήταν ένα καρναβάλι, και κάνω τη δουλίτσα μου μια χαρά. Μετά, τι άλλο βλέπει εδώ πέρα. Α, καλώδια. Λοιπόν, με τα συγκεκριμένα, επειδή σου είπα έκλεψα, με τα Sync είμαι full ικανοποιημένο. Οπτικό καλωδιάκι, έρχεσαι εδώ πέρα. Και τι είναι αυτά, Optical Cable. Γιατί σου τι μα δίνει Optical Cable, γιατί ρε φίλε, γιατί έπρεπε να κάνω κάποιε δοκιμέ και μου είχαν τελειώσει τα οπτικά καλώδια, οπότε πρέπει να πάρω μερικά, αλλά. Αλλά και για να σου δείξω αυτό εδώ. Ό πάρε τι, είναι αυτό. Απ' τη μια μεριά βλέπω ότι έχει υποδοχή για οπτική, να, οκ. Okay. Και από την άλλη μεριά έχει jack. Ναι, γιατί εγώ τα προϊόντα τη Creative που θέλω να σου δείξω ρε φίλε, δεν μπορώ να κάθομαι να τα δείχνω τώρα με audio jack σε audio jack. Η μία άκρη μπαίνει στο Mi TV Box και η άλλη μπαίνει στι ηχομπάρε τη Creative. Που θα δούμε στα επόμενα βίντεο. Και μια σκύπα ηχομπάρε Creative. Να βάλουμε και ένα giveaway σε αυτό το βίντεο ή να βάλω στο επόμενο. Βασικά ξέρει τι, θα σου κάνω ανακοίνωση του giveaway που θα ισχύει για το επόμενο βίντεο που θα δούμε καλύτερα τα πράγματα τη Creative. Και το άλλο εδώ πέρα είναι ένα καλώδιο οπτική είναι οπτική είναι. Έχω τη τηλεορασούλα μου, θέλω να έχω το καλύτερο ήχο, έχω την ηχομπάρα μου που υποστηρίζει 5-1, αλλά με audio jack δεν μπορώ να το πάρω. Οπότε θα βάλω την οπτική μου είναι από τη μια μεριά, θα το βάλω στην άλλη και θα με κομπλέ. Έχω φοβερέ εξωτερικέ και φορητέ κάρτε ήχου τη Creative. Να πάρω τρει μισάρι για να συνδέσω τι συσκευέ μου ή να πάρω οπτική ένα για να πάρω το 100%. Φυσικά και θα πάρω οπτική ένα. Και μάλιστα αρκετά μακριά και θα προχωρήσω. Με αυτά εδώ πέρα τα και πλακα πλάκα-πλάκα δεν είχα παράπονο. Δεν είναι full high-end, είναι ακριβούτσικα. Αλλά έκανα τη δουλειά μου τέλεια. Και ειδικά αυτό που προσφέρει τη δυνατότητα στο μη μποξέ, που όπω είπαμε, δεν έχει Ethernet, δεν έχει οπτική, να κατευθείαν να συνδεθεί με ηχομπάρε και άλλε τέτοιε συσκευέ, είναι ό,τι καλύτερο. Άλλη μια οικονομική λύση. Παίρνει και ένα U Green και έχει ένα ολοκληρωμένο home theater. Από το ισπανικό Amazon, βέβαια, πήρα και αυτό εδώ το προϊόν. Λοιπόν, τι βλέπει εδώ πέρα, 100 μέτρα cable Ethernet. Βασικά δεν βλέπει γιατί, ναι, είναι λίγο ζόρι εδώ πέρα. Κάτσε να το βγάλω, να το δούμε λίγο. Όπα. Ναι, δεν βλέπει βασικά, οπότε κάτσε να το στρώσω λίγο εδώ. UTP 100 μέτρα. Λοιπόν, UTP cable Ethernet Cat 6 100. Μήτρες, Πρέπει να είναι στα Ισπανικά. μήτρες. Κίνεζο καλώδιο του κερατά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, πριν το ανοίξω, να σου πω αυτό. Γράφει ISO 9002 εδώ πέρα UTP καλώδιο και Cat 6, κατηγορία 6, αλλά δεν ισχύει τόσο. Το συγκεκριμένο καλώδιο δεν έχει θωράκι χαλκού πάνω για να πάρει το ISO 9001 ποιο είναι, αλλά είναι αυτό που λέμε CCA, δηλαδή είναι με αλουμίνιο, AAC, κάτι περίεργο. Το ξέρα εγώ, βλέπεις και εδώ πέρα το καλωδιάκι, και μάλιστα πήρα την κατοστάμετρη την έκδοση, γιατί ερχόταν και με αυτό, ένα wire stripper εδώ πέρα για να το ανοίγω, και αυτό εδώ πέρα που είναι μια πέντσα που θα κλείνω τις μύτες, και ποιε μύτες, αυτές εδώ, Οπότε στη τιμή που πήρα τα 100 μέτρα καλώδιο μου δίνει και τι μύτε, μου δίνει και την πέντσα που μπορώ να τι πρεσάρω, βάζει τα καλωδιά και το καλωδίου. Εδώ πέρα βάζει τη μύτη και κάνει ένα κλακ και το πρεσάρι και το wire stripper. Και μετά εδώ πέρα μου έχει και. Γαμώ την του. Μου έχει δώσει και εδώ πέρα δεματικά, zip ties όπω λέγονται, σε διάφορα χρώματα που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Ε, γιατί πήγα και το πήρα, Γιατί όπω έχω πει, έχω power over Ethernet καταγραφικό που πρέπει να εγκαταστήσω. Και αυτό εκεί πέρα το wavling, το extender θέλει power over Ethernet. Δηλαδή για να το βάλω εγώ κάπου, να το προεκτείνω, θα παίρνει ρεύμα μέσα από το καλώδιο του UTP, του δικτύου, το Ethernet. Να το πούμε με απλά λόγια. Οπότε έπρεπε εγώ να βάλω την προέκταση που ήθελα, πόσα μέτρα τέλο πάντων σε εκείνο το σημείο που ήθελα, 30 μέτρα α πούμε ψηλά, για να φέγγει όλη τη γειτονιά το WiFi μου, οπότε θα έπρεπε να πάρω 30 μέτρα καλώδιο. Εντάξει, κομπλέ και κατηγορία 6 για να περνάει εκεί πέρα το σήμα. Μετά έχω και ένα καταγραφικό που σα είχα δείξει. Ε? Είχα ένα καταγραφικό πάλι με power over Ethernet. Οπότε για να τροφοδοτήσω εγώ ότι κάθε κάμερα δεν χρειαζόταν να πάρω πριζούλε και ξεχωριστό καλώδιο BNC. Περνάει το ρεύμα και η πληροφορία μέσα από ένα καλώδιο UTP. Βάζω την κάμερα, τη βιδώνω σε ένα σημείο, καρφώνω το καλώδιο και τελείω. Ούτε να τραβάω 2-3 καλώδια, ούτε να κλέβω ρεύμα από φώτα, ούτε τίποτα. Μπαμ, μπαμ, δύο βίδε, ένα καλώδιο και να είναι καλούμπα κάτω. Χέστηκα και θα δουλεύει μια χαρά. Και μην αγώνεσαι, σχεδόν τελειώσαμε. Δύο πραγματάκια έχουν μείνει και γι' αυτό θέλω πιο πολύ να μιλήσω παρά να σα δείξω κάτι. Λοιπόν, πριν κάτι μήνε είχα πάρει στη γυναίκα μου μία πρέσα τη GHD. Τώρα οι γυναίκε σα και οι πεθερέ σα και οι φιλενάδε σα και οτιδήποτε, ή άμα έχετε καμία φίλη τέλο πάντων, ξέρετε ότι η GHD είναι μια φοβερή εταιρεία που έχει χρόνια φτιάξει καλό όνομα. Τα σπάσαν οι original δημιουργοί και βγήκαν και φτιάξαν μια άλλη εταιρεία, τη Cloud9. Τώρα κάνουμε και γελάω μόνο μου, ρε φίλε, γιατί αυτά τα πράγματα είναι που είχα κάνει τη μελέτη όταν πήρα αυτέ εδώ πέρα τι πρέσε. Δηλαδή μου λέει η γυναίκα, τη λέω τι δώρο θε, τι θέλω, δεν ξέρω, μου λέει μια πρέσα καινούρια ίσω, όπα λέω εγώ εδώ είμαστε. Πριν είχε μια τσι, Εντάξει, που βγάζει και κάτι silk, κάτι με τάξια που είχε για το μαλλί, σε κάτι Greek με κόκκινα μπουκαλάκια. Τέλο πάντων, ε, έχω βάλει και εγώ στα μουσια, ωραίο είναι. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Ή, ξέρω ότι είχε τη τσί. Αυτή τη τσί δεν την ξαναέβρισκα την ίδια τέλο πάντων. Λέω, δε δηλαδή, κάνετε, πάμε να κάνω την υπέρβαση. Πάω και τη μια πολύ ακριβή πρέσα από το Amazon πάλι. Καθόμουν να διάβαζα εκεί να δω ποια εταιρεία, άμα είναι έμπιστη, πόσα χρόνια το καινούριο μοντέλο είχε παράπονα. Και όντω αυτά τα παράπονα ίσω θα πρέπει να τα ακούσω γιατί μετά από λίγου μήνε η πρέσα βγήκε off. Το καλό είναι ότι το έχω αγοράσει από το Amazon. Μιλάω με το Amazon, μου λέει ε, την εγγύηση την αναλαμβάνει επειδή δεν είναι πολιτή στο Amazon EU SARL. Δεν ήταν το ίδιο το Amazon, γι' αυτό σα λέω πάντα τεράστια προσοχή. Άμα είναι να ψωνίσετε κάτι και έχει την επιλογή από έναν τρίτο πολιτή ή από το Amazon, πάντα από το Amazon, κι α είναι λίγο πιο ακριβό. Εντάξει. Οπότε μου λέει την εγγύηση, μην ανησυχεί, εμεί είμαστε εδώ, αλλά την εγγύηση την καλύπτει η ίδια η εταιρεία, δηλαδή η GHD. Αρχίζουν εμένα και με ζώνουν φίδια, λέω ρε πούστε μου που έμπλεξα, το πήρα για Amazon για καλύτερα, τέλος πάντων στέλνω στη GHD. Ναι, γεια σας αυτό, η πρέσα σας σταμάτησε, το δοκιμάστε αυτό και αυτό και αυτό, ναι, της, λέω δεν κάνει τίποτα. Ωραία λέει, πάρτε αυτή την προπληρωμένη ταμπέλα, κολλήστε τη έξω από ένα δέμα, δωρεάν θα πάτε στο ταχυδρομείο, θα συσκευάσετε το δέμα ωραία και καλά, δωρεάν θα πάτε, θα το κολλήσετε από την έξω μεριά, θα βάλετε το τιμολόγιο από τη μέσα, την αγοράς, και θα έρθει μια χαρά. Λέω εγώ, στα ελληνικά ελτά τώρα προπληρωμένε δεν ισχύουν, εφίλε, οπότε την ήπιαμε. Πάω στα ελτά. Το είχα κολλήσει όπω μου είπε και η συσκευασία την είχα κάνει όλη. Πάω στην υπάλληλο, τη λέω. Ε, Σόνια, ξέρω εγώ, αυτό το δεματάκι να το στείλω. Τη λέω πρέπει να πληρώσω κάτι. Μου δώσαν αυτή την ταμπέλα. Όχι, μου λέει ρε, αφού γράφει εδώ πέρα τα στοιχεία αυτά, είναι προπληρωμένη. Δεν είναι τίποτα. Ολλανδία πάει, τέλεια. Μέσα στο κοροναϊό είχε γίνει αυτό. Ορίστε, ευχαριστώ, γεια σα. Αυτό τη λέω ήταν. Ναι, μου λέει γιατί, αφού έχει εγγύηση. Μένω μαλάκα. Του το δίνω, κάτσα το αφήσω εδώ. Μένω μαλάκα και λέω εντάξει, το στέλνω τώρα, είναι και ο κορονοϊό. Μετά βγάλανε και την ανακοίνωση ότι σταματάνε να στέλνουν σε κάποιε χώρε. Λέω τώρα, ό,τι γίνει, έγινε. Και μετά από λίγε μέρε, πολύ λίγε, δηλαδή τρει-τέσσερι μέρε, για να φύγουν από την Ελλάδα στο εξωτερικό, φεύγουν και μπαμ. Για να έρθουν εδώ και να τα επεξεργαστούν, παίρνει 100 ώρε. Λοιπόν, και μετά από τρει-τέσσερι μέρε, βαριά πέντε, μου στέλνει email η GHD και μου λέει γεια «Ναι, σα, ήρθε το δεματάκι, ωραία και καλά, σα στέλνουμε το καινούργιο σε λίγε μέρε. Μένω μαλάκα. Ούτε τι, ούτε μα, μήπω το λέρω, μήπω το χάλασε, μήπω το έκανε, τίποτα. Και όντω, μετά από λίγε μέρε, χτυπάει η πόρτα, ήταν ο DHL, μου έφερε κάποια δεματάκια από τον Banggood και τσακ, ένα από τα δεματάκια ήταν και αυτό. Η επιστροφή. Το βάλε η γυναίκα, το δούλεψε κομπλέ. Οπότε, παιδιά, όταν βλέπω εγώ αυτή την αντιμετώπιση και αυτή την εγγύηση, που την έχω ζήσει την αντίστοιχη τέλο πάντων και από ελληνικά καταστήματα, να είμαι δίκαιο, δηλαδή την Dyson τη σκούπα μου, τη μεγάλη, την πρώτη, την πανάκριβη όταν την πήρα από το αγγλικό το Amazon και μου σπάσε, και που ήταν χάλια το πλαστικό και φαινόταν ότι είχε πολύ λίθια νερά το μπροστά το κομμάτι που ρούφαγε και μίλησα εγώ με το Amazon μου λέει είχε εγγύηση από τον βασιλιά από την ελληνική αντιπροσωπεία της Dyson σε καλύπτει κανονικά Ευρωπαϊκή εγγύηση, πανευρωπαϊκή. Γιατί ο τύπο δεν είναι απλά εισαγωγέα, -OK, είναι αντιπρόσωπο τη ε, Dyson. Οπότε στέλνω στο Βασιλιά, ναι, γεια σα, το πήρα από το Amazon. Ναι, φίλε μου, μου λέει, και μην μου το στέλνει πίσω. Ότι το κανάλι, τίποτα, φίλε, ούτε το χρησιμοποίησα την ιδιότητα, ούτε τίποτα. Του λέω αυτό και αυτό, μου πήγε, μου λέει, φίλε, κοίτα, για να μην το στέλνει πίσω, είναι μανούρα. Ε, κράτα το ανταλλακτικό του, έλο φαίνεται βε, ότι είναι χάλια, σπασμένο, είναι λατοματική παρτίδα ήταν. Σου στέλνω εγώ το καινούριο και καθάρισε. Είδε, φίλε, πώ με έχει κέρδισε τώρα μια εταιρεία. Όχι ότι άμα θέλω να πω ηλεκτρική σκούπα θα ξαναπάρω Dyson, αλλά αυτή η αντιμετώπιση, α πούμε, ενό ατόμου, του βασιλιά με ήττα πάντων, με κέρδισε. Άμα ξέρω ότι την αντιπροσωπεία την έχει για ένα προϊόν που θέλω να αγοράσω ο Βασιλιά, θα τη ρίξω πολύ πιο εύκολα για αυτή την εταιρεία παρά σε οποιαδήποτε άλλη που μπορεί να έχει ένα service τη πλάκα που έχει βουίξει στο ίντερνετ ότι είναι χάλια. Εντάξει. Αυτό είναι φίλε. Και το τελευταίο προϊόν που μάλιστα θα είναι και giveaway για το επόμενο βίντεο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, σα έχω πει ότι έχω μια συνεργασία με τη Creative που ή άλλω το βλέπει με τα προϊόντα τη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μια λευκή επιταγή και λέω ότι όλα είναι τα καλύτερα και θα το δείτε και στο επόμενο βίντεο. Αλλά σε κάτι που δεν έχω παράπονο για τη Creative είναι οι κάρτε ήχου τη. Αλλά και τα ακουστικά τη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το παρατήρησε, αλλά ο Σάκη εκεί πέρα, κάτσε περίμενε, ο Σάκη εκεί πέρα, εδώ και πολλά unboxings, γιατί τα review εγώ τα έχω κάνει, φοράει τα ίδια ακουστικά. Τα SX5R τη Creative. Ασύρματα ακουστικά, με RGB που γουστάρετε οι περισσότεροι, έχει χίλιε δυο λειτουργίε, θα τα δούμε αναλυτικότερα στο review, αλλά αυτό που με κέρδισε σε αυτά τα ακουστικά. Εντάξει, είναι η αυτονομία, εντάξει, ο ήχο όπω είναι αναμενόμενο creative. Αλλά αυτό που με κέρδισε στα συγκεκριμένα ακουστικά είναι αυτό. Super X5 Holographic 7 1 Audio. Τι σημαίνει αυτό ο τύρι, είναι άλλο ένα gimmick refill αυτό που κάθε εταιρεία βγάζει το δικό τη το surround 7-1 και σου λέει ότι είναι το πιο τέλειο και ακού τα βήματα από παντού. Όχι. Είναι από τι λίγε φορέ που μπορώ να πω ότι αυτό το 7-1 δεν είναι gimmick. Είναι από τι λίγε φορέ που μπορώ να σου πούνε ναι, ότι καλό είναι να αντιλαμβάνε ότι έρχεται το ελικόπτερο και περνάει από την αριστερή μεριά και πάει από την δεξιά. Και α πούμε ότι έχει ένα ψευτοοπτικό ερέθισμα μέσω τη ακοή και βλέπει: Ακού την κίνηση, την αντιλαμβάνε, έχει το ελικόπτερο πα, 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 και έρχεται από μπροστά και πάει πίσω και κάνει γύρω-γύρω το κεφάλι σου. Και άλλο αυτό εδώ πέρα που με το πάτημα ενό κουμπιού, ή άμα έχει κάποια από τι κάρτε ήχουτ creative που ενεργοποιούν αυτό εδώ πέρα το εφέ, αυτό το έχει ενσωματωμένο μόνο του, εντάξει, ok. Πατώντα ένα κουμπί, αλλάζει τελείω η ακουστική εμπειρία κάποιον, δεν σου λέω όλων, γιατί α πούμε, σε άρεμη που το δούλεψα εγώ, δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα, εντάξει. Αλλά όταν πάτησα εγώ ένα κουμπί και σε ένα podcast έπιανα ήχου που δεν έπιανα κανονικά, ή ένα μονοφωνικό ήχο μου τον έκανε τόσο φοβερό around που έμενα μαλάκα, ή σε ακόμα παλιότερα τραγούδια του 60, του 70, που δεν φανταζόσουν να φίλε ότι θα υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια και να ξεχωρίσει το τσέλο με το τραμπάσο με το οτιδήποτε, Φίλε, εκεί ναι, μπράβο, θα πω συγχαρητήρια creative. Τα έχω πει με τη creative, αλλά να σα τα πω και εγώ τώρα που θα τα πω και στο επόμενο βίντεο. Μπορεί με μερικά προϊόντα του να μην είμαι τόσο ευχαριστημένο, να μην έχουν αυτό το value for money που γουστάρω εγώ, αλλά σε μερικά οφείλω να του παραδεχτώ και να του βγάλω το καπέλο. Οι τύποι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Α, και μια και μιλάμε για προϊόντα που έχω πολύ καιρό και δεν σα έχω δείξει, τι έχουμε εδώ πέρα. TechClass FX Plus. Αυτό σα το είχα δείξει ρε φίλε σε ένα Instagram post γύρω στον Ιανουάριο. Θέλουν δοκιμή τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι ανοίγω μπουτάρι, ωραίο, καλό φαίνεται. Χαχαχα, χα, χα, κοίτα τι ωραίο φλεξ που έχει. Θέλουν δοκιμή τα γάμια, ρε φίλε. Και ειδικά όταν ο άλλο θα πάει και θα εμπιστευτεί τα πολύτιμα του αρχεία ή θα δώσει 2,5 και 3 εκατοστάρικα για να πάρει ένα τέτοιο, Θέλει αρκετή δοκιμή. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο φαίνονται στο μαγικό κόσμο του ελληνικού unboxing. Οκ. Okay. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο τι είδαμε σε αυτό εδώ πέρα το unboxing. Είδαμε καλούδιο UTP. Είδαμε αυτό εδώ το πέτον ήρτο στην τριβανάκι. Είδαμε το H96 Max 8K Ultra HD καλά. Έξυπνε πρίζε τη Xiaomi. Είδαμε το Mi Box S για άλλη μια φορά. Είδαμε τα SX Fire τα ακουστικά τη Creative. Είδαμε το AC το 200 επίσημα για μια φορά. Είδαμε το Steamer τη Dirma. Είδαμε ώρε. Είδαμε την IP κάμερα την Gujo που ψήνουμε πάρα πολύ άσχημα να πάνω Valo abril y qué olas. Είδαμε εδώ πέρα κάτι τρολιέ, κάτι τρίγωνα, κάτι περίεργα προϊόντα. Ε, ρίξαμε μια ματιά στα προηγούμενα αυτά που έχουμε δείξει και θα δούμε λίγο αναλυτικότερα. Με το μεταξύ, μου αρέσει που στην αρχή ότι θα κάνουμε ένα mega unboxing, αλλά πολλά από τα προϊόντα φάνηκαν τρολιέ. Τέλο πάντων, χάρηκα που μου δόθηκε η δυνατότητα να μπορώ να μιλήσω λίγο παραπάνω για τα TV Boxes, να ξεκαθαρίσω λίγο την κατάσταση. Τώρα, παιδιά, άμα θέλετε τι δικέ μου επιλογέ σε TV Boxes, επειδή θέλουν λίγη δοκιμή, ε, θα σου πω για αυτά που έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα και είναι γαμάτα κάτω στην περιγραφή, άμα θε να τα αγοράσει. Ε, και γενικά αυτό, θα προσπαθήσω να σπριντάρω λίγο αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα που Α πούμε, τον τύρμα τώρα δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Το πετονίρ το είδαμε, θα το δώσω στην ήρη, δεν έχω κάποιο θέμα, έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Ε, το ρούτερ είναι η δεύτερη φορά που το φέρνω. Σου λέω από τώρα με κλειστά μάτια πήγαινε πάρτο. Αν θε να αναβαθμίσει ποιοτικά το δίκτυό σου. Τώρα για τα ακουστικά θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο τη Creative. Για τι πρίζε τη έξυπνε θα δούμε. Το Gujo είναι κάτι που με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό ότι μου δίνεται η πάσα να μιλήσω πάλι και για TV boxes και για EP κάμερε και για pet gadgets. Γιατί να προσέχει από τι αγορέ από την Κίνα. Για το Mi Home και τι διαφορέ που έχει η Ευρωπαϊκή με την Κινέζικη. Αλλά και το κατά πόσο αξίζουν αυτά τα θαυματουργά προϊόντα που λένε οι Κινέζοι «Ω, πάρε το φιμιπάλμι, είναι το καλύτερο». Και τελικά, όχι. Anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας.